Φίλες και φίλοι, ζήτω η τρέλα. Ζήτω η Λόλα, ζήτω η Λόξα, ζήτω το τρελό. Λοιπόν, έχουμε τρελαθεί με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτή την κατάσταση χρειάζεται και λίγο τρέλα. Είχε πλάκα, ακούστε το αυτό, είχε πολύ πλάκα και θα ξεκινήσουμε να σας εξηγήσω και τι θα κάνουμε. Θα είναι ένα πολύ ωραίο ρίξιμο, θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Κάντε το εικόνα αυτό. Είχε γράψει μία φίλη του καναλιού, είχε γράψει από κάτω. Ότι πήρε παιδί μου, πήγε, ξέρω εγώ, να ακούσει, έκατσε δεν ξέρω το από, έκατσε στο σαλόνι και τα λοιπά. Και όπως ήταν, λοιπόν, κάθεται και ακούει τη μητέρα της να της λέει: Παιδάκι μου, πάλι αυτόν τον κύριο που λέει τα χαρτιά, θα ακούσεις. Κάντε το εικόνα. Φανταστείτε εσείς, λοιπόν, να είστε στο σαλόνι, πηγαίνετε εσείς στο σαλόνι, κάθεστε, ανοίγετε το κινητάκι σας. Έχω ανεβάσει εγώ το βίντεο, σας έχει έρθει και ειδοποίηση, οπότε πατήστε το καμπανάκι δύο φορές, κάθε φυσικά και εγγραφή. Και ακούτε, ξέρει η μητέρα σας ότι με βλέπετε πολύ τακτικά. Εξάλλου έχουμε φτάσει κοντά στους 13.000 συνδρομητές και ανεβαίνουμε, λοιπόν. Και ακούτε μια φωνή από μέσα: Παιδάκι μου, πάλι αυτόν τον κύριο που ρίχνει χαρτιά, θα δεις. Ο κύριος που αναλύει χαρτιά είμαι εγώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη. Να αγκαλιάσετε τις μανούλες σας, διότι ό,τι και να είναι, όποια και να είναι η σχέση με τη μητέρα μας, μας έδωσε το δώρο της ζωής. Ό,τι και να είναι, εντάξει. Λοιπόν, οπότε φίλες και φίλοι, έτσι λίγο τρέλα, λίγο να γελάσουμε, διότι κάντε το εικόνα. Πάλι αυτό τον κύριο θα δεις. Λοιπόν, ωραία, έτσι να είμαστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό που θα κάνουμε, λοιπόν, λέγεται το ρίξιμο του τρελού. Είναι όντως ένα πολύ ωραίο ρίξιμο, μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Αυτό το είχα ξαναρίξει πριν πολύ καιρό, βέβαια, όχι τώρα, πριν κάνα χρόνο περίπου, για άλλες καταστάσεις που περνάγαμε. Αυτό το ρίξιμο είναι πάρα πολύ απλό. Θα βάλετε ή ένα συγκεκριμένο θέμα ή, αν θέλετε, αφήστε το. Αφήστε το να προχωρήσει μόνο του, δηλαδή αφήστε το να δείτε τι θα πείτε. Στην ουσία, τι κάνουμε, ψάχνουμε να βρούμε πού θα πέσει ο τρελός. Και ο τρελός μας λέει ιστορία. Θα πλάσουμε μια ιστορία μετά. Ο τρελός θα μας πει μια ιστορία και θα μας πει τα ναι, τα όχι του, θα μας πει την τρέλα του, θα μας πει τι γίνεται. Όμως είναι ένα ρίξιμο πολύ αποκαλυπτικό, είναι πάρα πολύ αληθινό, διότι είναι αυτό που λέει και η παροιμία: από τρελό και από παιδί και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Και φυσικά τρελός είναι ό,τι θέλει κάνει, αυτό είναι το ρίξιμο. Και θα δούμε για το χρονικό διάστημα, θα το δοκιμάσουμε εδώ να δούμε τι βγαίνει. Όμως να σας παρουσιάσω λίγο πρώτα τα ντεξ, είναι 1, 2, 3, 4, είναι 4 τρελοί. Εσείς θα επιλέξετε ποιον τρελό σας αρέσει. Επιτρέψτε μου λίγο όμως να σας τα φέρω λίγο κοντά για να τους δείτε. Ο πρώτος τρελός είναι αυτός εδώ πέρα, εντάξει, τελείως διαφορετικός. Η κάρτα τρελός είναι μια θετική κάρτα. Είναι μια δυνατή κάρτα η οποία λέει ότι πολλές φορές στη ζωή μας θέλει και ένα ρίσκο. Να σας δείξω λίγο και το deck, έτσι πολύ πολύ γρήγορα. Έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι κελτικό, παλιό κελτικό, Vikings κελτικό κτλ. Λοιπόν, το αφήνω εγώ εδώ. Η δεύτερη κάρτα, το δεύτερο deck, συγγνώμη, αυτός είναι εδώ ο τρελός, δείτε τον. Πολύ ενδιαφέρον εδώ αυτός ο τρελός, να το φέρω έτσι κοντά να δείτε. Ο οποίος αναπολύει, βλέπει την αστρολογία, το σκυλάκι από κοντά, του λέει πρόσεχε, από κάτω είναι γκρέμος, είναι γκρέμος όμως, ή δεν είναι γκρέμος και απλά είναι ένα σκαλοπατάκι. Δείτε και εδώ τα χρώματα, τα ωραία, πολύ όμορφες εικόνες, έτσι λιγάκι για να σας κινητοποιήσω να δείτε. Και μας έπεσε εδώ, ένα λεπτό. Θα μου δώσετε ένα δευτερόλεπτο, ναι, θα με ακούτε εγώ τώρα. Να πιάνω εδώ από κάτω. Έπεσε ο άσος κούπα. Λοιπόν, έπεσε ο άσος κούπα. Καλό αυτό, είναι θετικό. Ο άσος κούπα, βέβαια, που έπεσε, θα δούμε γιατί έπεσε, το αφήνω εδώ. Το δεύτερο, η Bianco Nero, φοβερό deck, αγαπημένο μου deck, αυτός είναι ο τρελός, αυτός είναι άλλος ιδιαίτερος. Αν παρατηρήσετε όλοι τους, έχουν την ίδια ενεργειακή υπόσταση, όμως είναι διαφορετική μεταξύ τους. Βέβαια, η τρέλα με την τρέλα έχει διαφορά. Εντάξει. Λοιπόν, έχει διαφορετική υπόσταση μεταξύ. Όπως και αυτός εδώ πέρα. Είναι περίεργος, είναι μυστήριος, έτσι. Εδώ, προσέξτε, εδώ ο σκύλος τον τραβάει για να μην πέσει. Βάζει αντίσταση. Αυτός λέει, όχι, εγώ θα το κάνω. Το εγώ θα το κάνω έχει να κάνει πολλά πράγματα. Δείτε εδώ πέρα. Τι έχει γίνει. Είναι τρελός. Εντάξει, λοιπόν, αυτός είναι όρθιος και όλοι οι άλλοι είναι ανάποδα. Λοιπόν, όλοι οι άλλοι είναι ανάποδα. Εντάξει. Εντάξει, θα το δούμε μετά αυτό, θα ανακατέψουμε κιόλας. Ωραία, φέρτο εδώ λοιπόν. Ωραίος αυτός ο τρελός, μάλλον αυτό θα επιλέξω εγώ, που είναι κιόλα ανάποδα, έτσι, κόντρα στο ρεύμα.
Και υπάρχει και επίσης αυτές οι κάρτες οι ιδιαίτερες, οι οποίες είναι οι κλασικές, αλλά είναι vintage αυτές. Είναι, αν δείτε, αν μπορείτε να το δείτε, η αποτύπωση, τα χρώματα κτλ. Είναι σαν να είναι, είναι παλιωμοδίτικες, ας το πούμε, μιας άλλης εποχής. Πολύ ωραίες πληροφορίες εδώ. Αυτός ο τρέλος, και από πίσω δείτε τα πολύ όμορφα, το deck του που υπάρχει, πολύ, έτσι, πολύ όμορφα χρώματα, πολύ ωραία υφή. Λοιπόν, εσείς επιλέγετε τώρα τι θέλετε να επιλέξετε. Αυτόν, αυτόν, αυτόν ή αυτόν. Επιλέξτε με όποια τρέλα θέλετε εσείς, με όποιο αυτό. Εγώ θα τα βάλω τώρα λίγο στην άκρη, θα μου επιτρέψετε. Ωραία, ας υπάρχουν εδώ. Και τι θα κάνουμε τώρα. Προσέξτε, αφήνουμε τον τρελό κάτω. Για να ξεκινήσουμε τι θα κάνουμε. Εγώ θα ανακατέψω και θα επιλέξω 12 κάρτες. Ας ανακατέψουμε λιγάκι. Να δούμε. Βάλτε οποιοδήποτε θέμα θέλετε τώρα. Κάποιος μπορεί να πει, μα πώς είναι δυνατόν να βάλω, ξέρω εγώ, τα ερωτικά μου, άλλωστε επαγγελματικά του, και να βγουν. Φίλες και φίλοι, βγαίνει, διότι υπάρχει το συλλογικό ασυνείδητο. Δεν θα καθίσω να το αναλύσω τι σημαίνει, όμως και επίσης υπάρχει και το πλέγμα στα ταρό, όσοι γνωρίζουν αυτό που λέγεται, υπάρχει το πλέγμα, έτσι λέγεται, το οποίο είναι μια ενεργειακές λωρίδες, αν θέλετε, ενεργειακές κλωστές, οι οποίες μας συνδέουν όλους μαζί και έχουμε όλοι τις ίδιες επιθυμίες, έχουμε τα ίδια πράγματα. Απλά αλλάζει λίγο ο χρωματισμός των επιθυμιών. Δηλαδή, όλοι έχουμε επιθυμία αυτή τη στιγμή, ας πούμε, για αγάπη ή για να έχουμε μια καλή οικονομική κατάσταση, βελτίωση, μια νέα δουλειά κτλ. Οι επιθυμίες όμως αυτών των ανθρώπων δεν είναι μόνο ενός ανθρώπου, είναι πολλών. Τώρα, πώς συνδέονται, διότι οι επιθυμίες είναι φωτιά, όπως είναι και το στοιχείο της φωτιάς, έτσι. Θέλω να πω, δηλαδή, τα τέσσερα στοιχεία που υπάρχουν στην αστρολογία, που υπάρχουν και στα ταρό, δεν είναι τυχαία. Απλά έτσι, σαν μια μικρή εισαγωγή. Οπότε, τι κάνω, κόβω λίγο και ξεκινάμε τώρα να επιλέγω. Θα επιλέξω, φίλες και φίλοι. Εντάξει, okay. Λοιπόν, θέλω να πω πόκα, αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, για να δούμε εδώ. Λοιπόν, επιλέγω, πρώτη κάρτα, δεν βλέπουμε, πρώτη. Δεύτερη κάρτα, μισό, τρίτη, εδώ, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη, όγδοη, τι κάναμε εδώ, ρε, ένατη, δέκατη, εντέκατη και δωδέκατη κάρτα. Αυτές είναι οι κάρτες. Τα μαζεύουμε όλα από εδώ. Ωραία, τα μαζέψαμε. Τα βάζω στην άκρη. Παίρνω αυτές τις καρτούλες. Εντάξει. Και τώρα θα κάνουμε το εξής. Παίρνουμε τον τρελό. Τον βάζουμε μέσα και αρχίζουμε και ανακατεύουμε. Και είναι που θα βρεθεί ο τρελός. Αν βρεθεί ο τρελός στην αρχή, είναι σχετικά καλό, διότι σημαίνει όμως ότι έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα στο μέλλον. Εάν βρεθεί κάπου στη μέση, θα δούμε τις δύο διπλανές κάρτες, γιατί δηλώνει και το παρόν. Εάν βρεθεί στο τέλος όμως ο τρελός, σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα. Ότι το παρελθόν μας είναι τόσο σοβαρή που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το παρελθόν μας. Λοιπόν, έχω ανακατέψει αρκετά και τώρα αρχίζω επίσης και επιλέγω και βάζω. Τυχαία πάλι. Πρώτη κάρτα, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη. Τα βλέπετε? Βλέπετε. Ωραία, 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 μια χαρά. Λίγο πιο εδώ να τις φέρω. Ρίξουμε του τρελού λοιπόν. Αποκαλυπτικό. Θέμα όποιο θέλετε εσείς ή αφήστε το να εκδηλωθεί από μόνο του, έτσι. Όχι, 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 όχι. Εδώ πήγα να τρελαθώ και εγώ προς στιγμή. Να τα βάλω όπως να είναι, στη σειρά. Εδώ και εδώ. Εντάξει, 13. 13 κάρτες συνολικές. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Πάμε, φίλες και φίλοι, είστε έτοιμοι να κάνουμε τις αποκαλύψεις μας. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο πράγμα. Παρελθόν, πύργος. Όσοι επιλέξατε το πρώτο deck, πολλά πράγματα αλλάξαν στη ζωή σας, ξαφνικές αλλαγές, απότομες αλλαγές, περίεργες αλλαγές, δυσκολίες γενικότερα. Μάθατε γεγονότα τα οποία εξελίχθηκαν, εκτιλήθηκαν για εσάς και αλλάξανε πολλά 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 στη ζωή σας, σε οποιοδήποτε τομέα, έτσι.
Γιατί εδώ είπαμε, μπορεί να είναι μια ερωτική απογοήτευση, μπορεί να είναι μια, μια απογοήτευση με συνεργασία, μπορεί να είναι τη διακοπή μια συνεργασία. Διακοπή μια συνεργασία. Μπορεί πολλά πράγματα. Όμως βλέπουμε το συμβολισμό. Ο πύργος σημαίνει και καταστροφή. Καταστραφήκατε. Δυσκολευτήκατε, αλλάξαν πολλά πράγματα. Παρελθόν λοιπόν. Το δεύτερο κομμάτι που μας έρχεται είναι πάλι το παρελθόν. Κάνατε πολλά σχέδια στη ζωή σας. Μια πανέμορφη κάρτα την παρατηρήσετε και ενέργεια είχατε και δύναμη. Θέλατε να αφήσετε βέβαια το παρελθόν σας και τη διάθεση είχατε. Παρόλα αυτά όμως δείχνει ότι μέσα σας αυτό δεν έχει εξαφανιστεί. Παρόλα αυτά βγάζει μια μικρή θλίψη. Το πολύ κίτρινο που υπάρχει εδώ, φίλες και φίλοι, γιατί στα ταρό τίποτα δεν είναι τυχαίο, είναι οι συμβολισμοί που υπάρχουν από πίσω και αυτοί είναι που μας δίνουν τη δυνατότητα της ερμηνείας. Αυτό που σημαίνει εδώ πέρα σημαίνει δύναμη αλλά και καρμικά γεγονότα. Τον βλέπετε εδώ πέρα τον Κρόνο. Είναι αυτό που λένε. Αν είναι να γίνει, θα γίνει. Θα μου πείτε τώρα, μα πάμε τώρα σε μία μυρολατρική κατάσταση κτλ. Θα σας πω. Το κάρμα, οι πλανήτες, η αστρολογία, τα ταρό, η αριθμολογία, όλα αυτά, να σας το πω έτσι, ναι, δεν ορίζουν τη ζωή μας. Είναι όμως η ηθοποί και είναι η ρόλη που χρειάζεται να παίξουμε στη ζωή μας καμιά φορά. Και αυτός είναι ένας ρόλος που μπορεί να είχατε κληθεί να τον παίξετε στη ζωή σας, να ήσασταν εσείς σε πιο δυνατός, σε πιο δυνατή, και αυτός που ήθελε να κάνει τα σχέδια. Για να δούμε, διότι όπως βλέπετε εδώ η ιστορία αρχίζει και εξελίσσεται, είναι σε μια κινηματογραφική ταινία. Εδώ πολύ στεναχώρια μάλιστα, εδώ απογοητευτήκατε. Πολύ μεγάλη απογοήτευση, θλίψη, τα σχέδια τα οποία δεν βγήκαν, καταστροφή, τα σχέδια που κάνατε, η δύναμη που είχατε και η δύναμη που ο πόνος και η θλίψη σας τα πήρε όλα αυτά. Πολλές δυσκολίες, προσπαθείτε να βρείτε μια νότα αισιοδοξίας, δεν περνάτε καλά ή δεν περάσατε καλά στο παρελθόν και ήσασταν σε μια κατάσταση πολύ στενάχωρη μέσα, πολύ ιδιαίτερη, πολύ έτσι μέσα σας, ρε παιδί μου, το σαράγι που σας τρώει, έτσι. Το επόμενο είναι ο ήλιος. Αυτή είναι μια θετική κάρτα, διότι φαίνεται ότι μετά από τη στεναχώρια, με κάποιο τρόπο βρήκατε τη δύναμη να προχωρήσετε, να βρείτε την αισιοδοξία σας πάλι, τη δύναμή σας, να σταθείτε πάλι στα πόδια σας, σε οποιοδήποτε επαναλαμβάνω τομέα και αν ήταν αυτός, έτσι, να προχωρήσετε και να βρείτε τις αλήθειες. Το σημαντικό αυτής της κάρτας είναι βρες τις αλήθειες μέσα σου, βρες αυτές τις αλήθειες που θέλεις εσύ να σου δώσουν δύναμη και χαρά. Ποια είναι η αλήθεια σου, ποια είναι αυτή η αλήθεια που εσένα σε γοητεύει, ας το πούμε. Είναι η αλήθεια της αγάπης, η αλήθεια της φροντίδας, η αλήθεια η δική μου, δηλαδή η αλήθεια του να μάθω πράγματα, να κάνω οικογένεια. Ποια είναι η αλήθεια για τον κάθε άνθρωπο που είναι διαφορετική, μεν, αλλά η επιθυμία και η βάση είναι ίδια. Διότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη από βασικά χαρακτηριστικά. Πάνω χάρη στη βάση, αν βάλουμε την πυραμίδα, μας φτιάξουμε μια μικρή πυραμίδα εδώ. Καλά, δεν το πω τώρα σε όλη την έκταση. Η βάση είναι ότι όλοι οι άνθρωποι θέλουμε τι να έχουμε, να έχουμε στέγη, νερό, φαγητό κτλ. Είναι πρωταρχικοί κανόνες επιβίωσης πρώτα απ' όλα, έτσι. Και μετά πηγαίνουμε στα υπόλοιπα και ανεβαίνουμε και ανεβαίνουμε και ανεβαίνουμε. Ο καθένας βέβαια, αλλά είναι και το κομμάτι των επιθυμιών, ας το πούμε. Η επόμενη κάρτα που βγαίνει είναι, σας πηγαίνει λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εσάς η ιστορία σας πηγαίνει με εναλλαγές, πηγαίνει με απίστευτες δυσκολίες, άντε πάλι αισιοδοξία, άντε πάλι στεναχώριες και απώλειες, okay, να βρω τις αλήθειες μου και να ξαναγεμίσω αισιοδοξία, και εκεί που ανεβαίνετε πάλι ξανακατεβαίνετε. Βγαίνει πάλι μια κάρτα, είναι το 5 πεντάκτινο. Γενικά τα πεντάρια στα ταρό δεν είναι και από τις καλύτερες, δεν είναι και από τις πολύ ευχάριστες κάρτες. Εδώ δείχνει πάλι στεναχώρια, εδώ δείχνει πάλι ένα κρύο, εδώ το κρύο που σημαίνει κρύο στα συναισθήματα, σημαίνει πάγωσα, σημαίνει κουράστηκα, σημαίνει πήγα να τα δώσω όλα και απογοητεύτηκα. Φιλίες, συνεργασίες, έρωτες, ό,τι θέλετε εσείς, συγγενείς, ό,τι θέλετε εσείς. Πολύ κούραση και εδώ πέρα, πολλές δυσκολίες και ένα έδαφος το οποίο δεν είναι καλό, διότι εδώ το πολύ χιόνι δεν είναι καλό για να μπορέσει κάποιος να φτιάξει, να χτίσει κάτι γερό, κάτι δύναμη. Δείτε όμως αυτό το ρήξιμο με πόση λεπτομέρεια αρχίζει ο τρελός, δηλαδή παρόλο που είναι τρελός αρχίζει και απαντάει με αυτές τις αλήθειες για τη ζωή σας. Μιλάει για το παρελθόν σας αυτή τη στιγμή. Εδώ λοιπόν τι έχουμε, εδώ έχουμε μια πολύ όμορφη γυναίκα, να τη δείτε. Μπορεί να είστε και εσείς, ή μπορεί να είναι ένα δικό σας πρόσωπο, ή μπορεί να είναι και μια μητέρα, που έλεγα για μητέρες προηγουμένως, στην αρχή δεν είναι τυχαίο, η οποία ήταν εκεί και σας έβλεπε,
έβλεπε όλη την αγωνία σας. Αν είστε άντρας, μπορεί να είναι η γυναίκα σας, μπορεί να είναι η σύντροφό σας, μπορεί να είναι το κορίτσι σας, μπορεί πολλά μπορεί. Και εδώ πέρα προσπάθησε με κάθε τρόπο να σας βοηθήσει. Δείτε εδώ. Εδώ λοιπόν σας προσφέρει την αγάπη της. Αν είστε εσείς, γιατί μπορεί να πείτε, okay, εντάξει, δεν είναι η μητέρα, μπορεί να είναι φυσικά ένα πρόσωπο το οποίο είναι πολύ κοντά σας, σας αγαπά πάρα πολύ, σας προσφέρει, σας βλέπει τι έχετε περάσει, αλλά σας προσφέρει την αγάπη της, σας προσφέρει την αισιοδοξία, σας προσφέρει επίσης τη διέστησή της και τη φροντίδα της. Μπορεί να είστε και εσείς οι ίδιες, ή ακόμα αν είστε άντρες, μπορεί να είστε και εσείς ο ίδιος. Αν πείτε, μα θα γίνω γυναίκα, όχι προς Θεού. Εννοούμε εδώ το συμβολισμό. Εννοούμε εδώ ότι η διέστησή σας, το ένστικτό σας, η ψυχή σας είναι αυτή η οποία σας έχει δώσει δύναμη. Πάντως υπάρχει και πρόσωπο υπαρκτό εδώ πέρα. Αν είστε άντρες, μπορεί να είναι όντως μια μητέρα, μπορεί κτλ. Εντάξει. Αλλά εδώ δείχνει ότι υπάρχει και μια ίαση. Προσέξτε, να σκεφτούμε λίγο και εκτός κουτιού που λένε, out of the box, να το πω στα καθαρά ελληνικά. Λοιπόν, μπορεί να είναι ένας coacher. Μπορεί να είναι life coaching, μπορεί να είναι μια ψυχική σύμβουλος ή μια οτιδήποτε, εντάξει. Αλλά το κάνει όμως διότι θέλει να σας να ξεκινήσει από αυτό πρώτα να γίνει ίασης. Να θεραπεύσουμε τα πράγματα. Στο τέλος τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε λοιπόν μια άλλη βασίλισσα. Εδώ είναι διαφορετική. Εδώ η βασίλισσα λέει, εδώ είναι ανώνυμη. Προσέξτε ποιο είναι το νόημα. Εδώ είναι το νόημα. Θεραπεύω το παρελθόν μου για να μπορέσω να αγναντέψω το μέλλον με πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Διότι αυτή εδώ πέρα η βασίλισσα της φωτιάς σημαίνει ότι ξαναβρίσκω τα χαμένα μου όνειρα. Θέλω να το δείτε αυτό εδώ πέρα. Δείτε τους δύο πλανήτες, αυτό θέλω να δείτε. Εντάξει. Δεν είναι τυχαίο τίποτα όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι. Και εδώ πέρα βεβαίως εννοείται να βρω και την ερωτευσιμότητά μου, να βρω ξανά τη δυνατότητα να κάνω σχέσεις, οικογένεια, να βρω το πάθος μου, να αγαπήσω, να αγαπηθώ. Και φυσικά εννοείται ότι υπάρχει και το σεξουαλικό κομμάτι εδώ. Και βεβαίως, βεβαίως, και μια γατούλα εδώ, τιγρέ, η οποία τι κάνει, δείχνει πολύ αγάπη και φροντίδα στην βασίλισσά της. Και εδώ υπάρχει ένας άλλος, ένας δρακουλάκος μικρός, ο οποίος και αυτός παίζει και σκαρφαλώνει. Ποια είναι αυτά τα δύο όμως πράγματα τα οποία, γιατί αυτές οι δύο αποτυπώσεις υπάρχουν σε αυτή την ταρό, ας το πούμε. Θα σας πω. Εδώ δείχνει το κομμάτι της μαγείας, της ζωής, και εδώ δείχνει το κομμάτι της φροντίδας και της αγάπης της ζωής. Εδώ επίσης δείχνει, επειδή μιλάμε για μαγεία, εδώ δείχνει τη δυνατότητα εσείς, όπου έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τη ζωή σας, αλλά με θετικό τρόπο. Γιατί και ο ήλιος στη μέση εδώ δεν είναι τυχαίος και αν την παρατηρήσετε είναι και λίγο σαν να είναι φουσκωμένη η κυλίτσα της. Μπορεί να έχετε ήδη κάνει οικογένεια, μπορεί, αλλά εδώ σημαίνει όμως το αποτύπωμα είναι, μάλλον το ενεργειακό αποτύπωμα που υπάρχει εδώ, είναι αρχίζω και κοιτάζω το μέλλον για να πετύχω τα όνειρά μου, όποια και να είναι αυτά. Μη μου πείτε είναι πολύ αργά. Η βασίλισσα είναι μια γυναίκα η οποία αποτυπώνεται ηλικιακά άνω των 42 ετών. Εντάξει. Λοιπόν, άνω των 42 είναι νέοι άνθρωποι, δεν είμαστε 150, λοιπόν, και το έχω ξαναπεί ότι δεν είναι αργά για να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα, έστω βήμα-βήμα. Μπορεί να είναι κάποιες σπουδές, μπορεί να μάθω μια γλώσσα, ναι, μπορεί να είναι να μάθω εκείνο το πράγμα που ήθελα, μπορεί να είναι να αρχίσω να διαβάζω 10 βιβλία, εντάξει, δεν χρειάζεται να είναι ένας στόχος, ο καθένας ό,τι θέλει. Μπορεί να είναι να βγαίνω με φίλους μου, να πηγαίνω εκδρομές, να κάνω ταξιδάκι. Να πηγαίνω για καφέ την Κυριακή, κάθε Κυριακή, ρε παιδιά. Δηλαδή, απλά πράγματα. Και από εκεί ξεκινάνε σιγά-σιγά-σιγά-σιγά και οι μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας. Η επόμενη κάρτα είναι η Σελήνη. Η Σελήνη έχει να πει εδώ ότι ναι, υπάρχουν πολλά πράγματα στην ψυχή σας μέσα, έχετε πολλές δυνατότητες, έχετε πολύ μεγάλη διέστηση και ευαισθησία και βεβαίως, βέβαια, κρύβετε και πολλά πράγματα στην ψυχή σας τα οποία όλο αυτό εδώ σας έχει κουράσει και κάπου δεν το εξωτερικεύετε τόσο πολύ και έχει μείνει μέσα στην ψυχή σας και σας ταλαιπωρεί λιγάκι. Όμως μπορείτε να βρείτε τη διαδρομή σας και κυρίως βγάζει και μια πίκρα ότι δεν είστε ικανοποιημένοι, ικανοποιημένος, ικανοποιημένες, ικανοποιημένες, συγγνώμη, με την μέχρι στιγμής ίσως πορεία των γεγονότων. Όμως, επειδή βγαίνει η Βασίλισσα και η Σελήνη, σου λέει εμπιστεύσου την ενέργειά σου, τη δύναμή σου, τη διέστησή σου
Και αυτό μπορεί να σε οδηγήσει. Επίσης επηρεάζεστε πολύ από τις φάσεις της σελήνης. Πάρα πολύ. Ειδικά αν είστε γυναίκες, επηρεάζεστε πάρα πάρα πολύ. Από τη νέα σελήνη και από την πανσέλινη. Καλό θα ήταν, δείτε σε ένα απλό πρόγραμμα αστρολογίας που υπάρχουν και, στο, και στα, σε όλα τα sites πλέον και ελεύθερα, η σελήνη όταν βγαίνει, πώς σας επηρεάζει κατά κάποιο τρόπο εσάς, έτσι. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ολόκληρη ανάλυση, να κάνετε ολόκληρη ανάλυση, 2-3 πραγματάκια. Πρόσεξε αυτό, πρόσεξε εκείνο, έτσι. Γιατί δεν είναι τυχαίο, ναι, εντάξει, μην το πω για να μην σας μπερδέψω τώρα. Το επόμενο είναι ο τρελός. Ο τρελός, λοιπόν, αυτό το οποίο έρχεται να μας μιλήσει και να μας πει, γιατί βγαίνει εδώ πέρα, σημαίνει ότι έχεις πολλά πράγματα να θεραπεύσεις το παρελθόν σου. Εντάξει. Εδώ δηλαδή μιλάει για παρελθόν, σημαίνει πολλά πράγματα πρέπει από το παρελθόν σου να ιαθούν, να θεραπευτούν με κάποιο τρόπο. Έχεις και πολλές δυνατότητες, αλλά χρειάζεται να τα δεις αυτά. Και φυσικά και ο τρελός τώρα μιλάει για το μέλλον. Αρχίζει εδώ, μιλάει για το μέλλον. Προσέξτε. Εδώ δηλώνει το παρόν. Είσαι σε μια κατάσταση όπου ναι, η ψυχή σου ψάχνει κάποια πράγματα. Δεν έχεις βρει ακόμα τον δρόμο. Αυτό είναι λίγο παρόν. Και αυτή η κάρτα κατά κάποιο τρόπο είναι παρόν. Α, είναι για σχέσεις. Έξι κυπέλων, φίλες και φίλοι. Το έξι κυπέλων είναι από τις πολύ καρμικές κάρτες. Είναι πανέμορφη κάρτα. Δείχνει την αθώα την αγάπη. Μπορεί όμως αυτό να είναι και μια συνάντηση και με ανθρώπους από το παρελθόν. Ενώ πραγματικούς ανθρώπους, όχι που έχουν φύγει από τη ζωή, είναι κανονικά εδώ, έτσι. Απλά είχαν φύγει και κάποιο διάστημα. Αν δεν υπάρχει αυτό, τότε σημαίνει η αγάπη. Άρα σημαίνει, εδώ λέει ο τρελός, αν δεν σε ικανοποιεί κάτι, βρες την αυτό που αγαπάς. Αν δεν μπορείς να βρεις αυτό που αγαπάς, πρέπει να το ψάξεις βαθιά στην ψυχή σου και να το αφήσεις να σε κατευθύνει, να δεις τι είναι αυτό το οποίο θέλεις και σε ικανοποιεί. Το επόμενο είναι πάλι μια βασίλισσα. Εδώ έχουμε μια βασίλισσα ξυφών τώρα. Θεραπεύομαι, αισιοδοξία, ξαναβρίσκω τα χαμένα μου όνειρα και αυτή εδώ πέρα είναι μια πολύ 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 δυνατή βασίλισσα, πολύ φωτεινή. Εδώ μιλάει, ναι, δεν χάνω το συναισθημά μου, δεν χάνω την ελπίδα μου, αλλά θα προχωρήσω και με απίστευτη δύναμη. Η βασίλισσα ξυφών σημαίνει λόγια, σημαίνει έκφραση, σημαίνει επικοινωνία. Μπορείτε να πείτε τις αλήθειες σας με τον τρόπο σας και να είναι η αλήθεια σας και να εκφραστείτε και να βάλετε στόχους. Ο τρελός μιλάει εδώ, ναι, μπορεί να έχεις και ανθρώπους εδώ που μπορεί να σε βοηθήσουν, γιατί και αυτό σημαίνει για αυτό εδώ πέρα, να είναι μια καρμική συνάντηση, γιατί πολλές από αυτές τις κάρτες είναι αρκετά καρμικές. Λοιπόν, και να προχωρήσετε με βοήθειες, να σας βοηθήσουν και άλλοι άνθρωποι. Έλα ρε παιδιά, έχετε βοήθειες, εντάξει, δεν είστε σαν την καλαμιά στον κάμπο, ας το πούμε. Έχετε μία, δύο, τρεις βοήθειες, τις έχετε δηλαδή. Λοιπόν, ή μπορεί να τις βρείτε. Τώρα θα μου πεις, και πάλι ένα πεντάρι, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Έχουμε τρεις βασίλισσες που δείχνουν δύναμη, υλοποίηση. Έχουμε όμως και πόσα πενταριά έχουμε, ένα, δύο, τρία πενταριά τα οποία δείχνουν αναστάτωση. Εδώ είναι οι παρεξηγήσεις, είναι και η τσακωμή. Αναστάτωση, δυσκολίες. Ίσως μπορεί εδώ να σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί να πολεμήσετε, να πολεμήσετε προκειμένου να πετύχετε αυτά που θέλετε στη ζωή σας. Ίσως χρειαστεί να δώσετε και μάχες εδώ, διαμάχες. Δείτε εδώ ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Δείτε εδώ. Ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Δεν είναι τυχαίο και αυτός εδώ πέρα το πεντάκτηνο που έχει στην αριστερή του πλευρά αυτός ο άνθρωπος. Μην πάει ο νου σας στο κακό, δεν είναι το ανεστραμμένο. Το κακό είναι έτσι, ανεστραμμένο, είναι με τα δύο καπάνω. Γιατί έχουν πάρει την Πυθαγόρια πεντάκτηνο αυτοί που ασχολούνται με διάφορες ηλίθιες τελετές, ας το πούμε, και το έχουν γυρίσει ανάποδα. Ενώ είναι έτσι και το πεντάκτηνο είναι το σύμβολο της υγείας. Άρα σε ένα επίπεδο μιλάει και για την υγεία σας. Να προσέξετε και την υγεία σας, να τη βελτιώσετε την υγεία σας και να αποφύγετε τοξικούς ανθρώπους. Η καλύτερη συμβουλή. Και το επόμενο είναι, ναι, βεβαίως, ήρθε η στιγμή. Προσέξτε, ο θάνατος είναι μια κάρτα που δύσκολη, δεν είναι από τις εύκολες. Δεν σας το αρνηθώ. Είναι από τις πολύ δύσκολες κάρτες. Εδώ ο θάνατος έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό που δείχνει ηκεσία, αλλά δείχνει όμως και μία προσφορά. Και φυσικά δείχνει και ανθρώπους οι οποίοι, ναι, δεν είναι τυχαίο που είναι γυμνό αυτό το σώμα, διότι στην ουσία δεν παίρνουμε τίποτα μαζί μας.
Εδώ τώρα, εκείνο που έχω να σας πω είναι προσέξτε την υγεία σας γενικότερα. Δεν το λέω για να σας ανησυχήσω. Προσέχουμε όμως την υγεία μας γενικά. Κάνουμε όλα αυτά τα οποία χρειάζεται. Επιτρέπουμε επίσης ό,τι παλιό υπάρχει και δεν μας χρειάζεται να φύγει. Πρέπει να πεθάνει. Ακόμα και αν αυτό έχει να κάνει με το να θυσιάσουμε ακόμα και κάποιες καταστάσεις ή κάποια πράγματα. Ακούγεται λίγο δύσκολο, αλλά είναι, σας είπα, είναι και από τις δύσκολες κάρτες. Δηλαδή, μία φίλη, να σας πω, μία σχέση η οποία δεν πάει, ρε παιδί μου, καθόλου πια. Το πολεμάτε από εδώ, το πολεμάτε από εκεί. Χρόνια τώρα, γιατί δείχνει και μία κατάσταση χρόνια ίσως, κατάσταση σκορπίσεις εδώ, ενέργειες Σκορπιού, πλουτόνιας, ενέργειες, δύσκολες ενέργειες. Βασικά έχουν πέσει όλα τα ζώδια, έτσι, για να μην, δεν θέλω να σας μπερδέψω με ζώδια κτλ. Αλλά καταλήγουμε εδώ στο τέτοιο. Ο αριθμός 13 μπορεί να σημαίνει όντως από 13 εβδομάδες μέχρι και 13 μήνες σαν διάρκεια. Αυτή είναι η διάρκεια. Δεν σημαίνει ότι θα πεθάνετε προς το, έτσι. Χρειάζεται όμως προσοχή. Προσέχουμε, δημιουργούμε καρμικά γεγονότα, δυσκολίες, εμπόδια που θα πρέπει να τα περάσετε οπωσδήποτε, να χτίσετε σε έναν εαυτό αρκετά δυνατό, αρκετά, πώς το λένε, αρκετά αποφασιστικό, να αλλάξει τη ζωή του. Να αφήσει το παλιό να πεθάνει και να δημιουργηθεί κάτι καινούριο, διότι μετά το θάνατο υπάρχει ζωή όπως και να το κάνουμε. Αυτό γίνεται αένα. Ακολουθούμε κοσμικούς ρυθμούς. Το σύμπαν γεννιέται και πεθαίνει. Δηλαδή, πλανήτες πεθαίνουν, πλανήτες καινούργιοι γεννιούνται. Αυτό ακολουθούμε και εμείς ακριβώς αυτή τη νοητική κατάσταση του σύμπαντος. Μην πω περισσότερο για να μην σας μπερδέψω, γιατί υπάρχουν και αποδείξεις και επιστημονικές ανακαλύψεις κτλ. Ναι, τρομάζει, είναι από τις περίεργες κάρτες. Σας μιλάει όμως και με έναν συμβολισμό. Ή μήπως είναι στιγμή να αφήσεις τον παλιό σου εαυτό και να πας σε κάτι καινούριο, πιο ανανεωμένο. Σε κάτι καλύτερο. Να αφήσεις ανθρώπους οι οποίοι. Κοιτάξτε, να δείτε, αυτός ήταν βασιλιάς, έτσι. Ήταν βασιλιάς και πλέον του έχει φύγει, ας πούμε. Δηλαδή, να αφήσετε πράγματα τα οποία δεν σας κάνουν. Νομίζω ότι εδώ, έτσι όπως βγαίνει, ήρθε η στιγμή ίσως και των επίπονων αλλαγών για εσάς. Είναι πολύ δυνατές οι ενέργειες, γιατί εδώ με τις τρεις βασίλισσες, έχετε πολύ μεγάλη δύναμη να ξεπεράσετε τις δυσκολίες των πενταριών και ό,τι σας απασχολεί. Έχετε ανθρώπους οι οποίοι σας αγαπάνε και σας στηρίζουν. Αποφύγετε τοξικούς ανθρώπους που σας κάνουν πολύ κακό στη ζωή σας και ξεκινήστε κάτι καινούριο. Αλλάξτε τον εαυτό σας πραγματικά. Αυτό ήταν το πρώτο deck, φίλες και φίλοι, ο πρώτος τρελός. Εντάξει. Ετοιμαζόμαστε να πάμε στο δεύτερο deck. Δεύτερο deck είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτός εδώ πέρα ο τρελός. Μισό λεπτό να τον δείτε, να σας τον φέρω κοντά. Νάτος. Ιδιαίτερος και αυτός, ιδιαίτερη κάρτα, πανέμορφη κάρτα, πολύ όμορφα χρώματα, ζώδια εδώ, έχει και την αποτύπωση στο ζώδιο. Λοιπόν, τον βγάζουμε το τρελό λίγο και αρχίζω λίγο ανακατεύω εγώ. Ωραία. Και πάμε να επιλέξουμε. Θα επιλέξω με τον γνωστό τρόπο. Να κάνουμε λοιπόν την ποκεριά μας εδώ. Πόκα, ναι, ωραία. Ξέρετε, στις Lenormand. Οι Lenormand είναι αυτές οι οποίες, τις γνωρίζετε, οι οποίες έχουν πάνω και χαρτιά, έτσι, έχουν δηλαδή την αποτύπωση των κλασικών χαρτιών, διότι με αυτές παίζανε και όλα χαρτιά. Λοιπόν, παλιά, στο 1600 κάτι. Πρώτη κάρτα. Δεύτερη. Τρίτη. Τέταρτη. Πέμπτη. Έκτη, έβδομη, όγδοη, ένατη, δέκατη, ενδέκατη και η τελευταία εδώ η δωδέκατη. Τα μαζεύουμε. Τι κάνουμε τώρα, όπως είναι εδώ, παίρνουμε τον τρελό μας, δεύτερο deck λοιπόν, και τον βάζουμε εδώ κάπου και αρχίζουμε τώρα και ανακατεύουμε.
Ωραία. Χαμός εδώ. Ήρθε. Βγήκε. Ετοιμαστείτε. Βγήκε. Βγήκε ο διαβόλος. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Έχουμε εδώ προκλήσεις. Ή μπορεί να είναι και φιλοδοξίες. Μπορεί να είναι και τα φράγκα. Για να δούμε. Μπορεί να είναι και τα εμπόδια τα οποία μπορεί να χρειαστεί εσείς να περάσετε. Έτσι. Λοιπόν. Ωραία. Και ξεκινάμε. Πρώτη κάρτα. Λοιπόν. Δεύτερη. Τρίτη. 1, 2, 3, 4. 5. Για να τις φέρω εδώ. Εδώ. Η έκτη. Οι επόμενες. Εδώ, εδώ. Λοιπόν. Εδώ, 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 εδώ και εδώ. Εντάξει. Ξεκινάμε λοιπόν. Τι έχουμε εδώ πέρα. Δύο κούπα. Πολύ όμορφη κάρτα γενικότερα. Δείχνει δίδυμες φλόγες, αδελφές ψυχές, καρμικές σχέσεις, καλή συνεννόηση. Μπορεί να είναι άνθρωποι. Είναι οι άνθρωποι γενικότερα που μας αγαπάνε. Έτσι. Είναι κοντά μας και μας αγαπάνε. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μας γεμίζουν, είναι βεβαίως και η ερωτική έλεξη, η ερωτική επαφή, ο μεγάλος έρωτας. Ένας μεγάλος έρωτας μπορεί να σημαίνει. Για να δούμε αυτό τι θέλει η ιστορία εδώ να μας αποκαλύψει και να μας πει γενικότερα. Για να πάμε λοιπόν στο δεύτερο κομμάτι που είναι μάλιστα. Τι γίνεται, ενώ ξεκινήσαμε όλα όμορφα σε θέματα σχέσεων, συνεργασιών, δεν ξέρω τι, ξαφνικά κάπου εγκλωβιστήκατε. Κάπου ήρθε, γιατί είναι το 8 ξυφών, ήρθε το μπλέξιμο, ήρθε η φυλακή, ήρθε αυτά τα οποία δεν περιμένατε. Ξεκινήθηκε με πολύ πάθος και πολύ όμορφα, αλλά κάπου όμως κατέληξε στο να είστε εγκλωβισμένοι σε μια σχέση που πνίγεστε. Ή σε μια συνεργασία ή ό,τι είναι και αυτό, ό,τι έχει να κάνει. Δυσκολίες δείχνει εδώ πέρα. Αμέσως ξεκινάμε, είπαμε, ο τρελός θα τα αποκαλύψει όλα. Η τρίτη κάρτα έχει να κάνει με το 9. Ναι, έχετε πολεμήσει πολύ για αυτή τη σχέση. Ή για αυτές τα γεγονότα. Δηλαδή, μπορεί να είναι φιλία, μπορεί να είναι συνεργασία, μπορεί να είναι σχέση, μπορεί να είναι κατάσταση, μπορεί να είναι ένας φίλος, μπορεί να είναι. Έχετε πολεμήσει πάρα πολύ και έχετε κουραστεί με αυτή την κατάσταση. Σας έχει δυσκολέψει, σας έχει στριμώξει το 9 μπαστούνι, σημαίνει χάνω ενέργεια. Έχω χάσει πολύ ενέργεια. Είναι αυτό που λένε, δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ άλλο να ασχοληθώ. Και είναι και ανθρώπινο. Δεν μπορώ άλλο να ασχοληθώ με την κατάσταση, δεν το αντέχω άλλο, δεν μπορώ, Θεέ μου, βοήθησέ με κτλ. Είναι πολύ ψυχοβγαλτικό, χάνουμε ενέργεια. Εδώ είναι ο πολεμιστής ο οποίος κουράστηκε και έχει πάει εδώ πάνω στο τέτοιο για να ξαποστάσει, να ξεκουραστεί και δεν μπορεί άλλο. Λέει, ρε παιδιά, φτάνει, πόσο θα πάει, ας πούμε, όχι άλλο κάρβουνο. Εδώ έχουμε όμως το 3 κυπέλλων. Το 3 κυπέλλων. Κοιτάξτε, είναι μια από τις πολύ όμορφες κάρτες. Το 3 κυπέλλων όμως, το 3 κυπέλλων δείχνει ναι τη χαρά, δείχνει την ευτυχία, δείχνει τη διασκέδαση, δείχνει τα πάρτι, δείχνει όμως και το πίνω πολύ. Θέλω να το δείτε. Δείχνει την υπερβολή. Εδώ πολλές φορές δείχνει και το πίνω πάρα πολύ για να ξεχάσω. Μου ήρθε φλασιά, απλά σας το λέω γενικότερα, για γενικότερη προσοχή. Αλλά εδώ σημαίνει, θα δω και την επόμενη κάρτα με τι, από τι περικλείεται, είναι να βρεις τη χαρά σου, την ευτυχία σου. Κάπου λίγο χάθηκε όλο αυτό στην πορεία. Ναι, okay, λοιπόν. Αυτό το οποίο βγαίνει είναι ότι η χαρά είναι μεταξύ. Έχω χάσει ενέργεια, αλλά και κάνω υπομονή. Κάνω υπομονή, σκέφτομαι τα οικονομικά μου, τις δυσκολίες. Όμως είναι μια κάρτα η οποία έχει και το 7, το 7ράκι εδώ, το οποίο το 7 σημαίνει και ευλογία. Το 7 σημαίνει και προστασία, σημαίνει και θεϊκή παρέμβαση ορισμένες φορές. Το 7 όμως εδώ, γενικά όμως εδώ, αυτό σημαίνει αναλύω την κατάσταση, τα βάζω κάτω με ρεαλιστικό τρόπο, βρίσκω τι γίνεται, γιατί εδώ μπορεί να δείχνει και λίγο και μια ανεμελιά περίεργη. Δηλαδή δεν μπορώ άλλο, θα τα ρίξω όλα, δεν με ενδιαφέρει, βγαίνω έξω να διασκεδάσω, αυτό να κάνω, αλλά αγνοούμε μια πραγματικότητα. Αυτό λέει, μην αγνοείς την πραγματικότητα. Θέλει υπομονή, σου λέει, θέλει υπομονή, θα τα βάλεις κάτω, θα τα δεις και θα πάρεις τις αποφάσεις σου. Okay. Δεν είναι κακό μέχρι στιγμής. Γενικά οι κάρτες που βγαίνουν δείχνουν ναι. Και βέβαια δείχνει και νέα ξεκινήματα εδώ. Λέει.
εγκλωβισμοί, δυσκολίες, καταστάσεις. Okay, έχασες τη χαρά σου εδώ, σημαίνει έχασα και τη χαρά μου εδώ. Κάνω υπομονή, όλα αυτά, okay, okay. Εδώ βγαίνει ο Άσος Ξυφών. Ο Άσος Ξυφών είναι από τις πολύ δυνατές κάρτες, πολύ ιδιαίτερη κάρτα, που όμως σημαίνει και το εξής. Σημαίνει δύναμη, να βρω τη δύναμη, λέω τις αλήθειες μου, αλλά πρέπει να είμαι όμως και προετοιμασμένος. Ο Άσος Ξυφών είναι δυνατή κάρτα, αλλά έχει όμως και ένα κομμάτι, πώς να σας το πω, ένα κομμάτι έντασης. Ένα κομμάτι με τόλμη πηγαίνω. Με την αξία μου, με το σπαθί μου, θα πω τις αλήθειες μου, θα κάνω τα νέα ξεκινήματά μου και ας μην με ακολουθήσει κανένας. Διότι είναι η στιγμή εδώ των αετών, ας το πούμε, που ο αετός σημαίνει ότι είναι ατρόμητος, πετάει ψηλά, βλέπει από ψηλά τι γίνεται, έτσι και εσείς καλείστε να δείτε μια κατάσταση και να την ξεκαθαρίσετε. Ό,τι και να απασχολεί τον καθένα. Σχέσεις, συνεργασίες, όπως είπαμε γενικά. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Πρέπει να επιληθεί αυτό το κομμάτι το οποίο σας μπορεί να σας πιέζει. Η επόμενη κάρτα. Είναι το 5 πεντάκτηνο. Το παρελθόν σας έχει να κάνει και με εσάς με μια δυσκολία επικοινωνίας, δυσκολίες στα οικονομικά, δυσκολία γενικότερα σε συναισθηματικό κομμάτι. Κάπου όλο αυτό εδώ πέρα σας εξάντλησε ψυχολογικά και συναισθηματικά. Πόσες φορές λέμε δεν έχω να δώσω άλλο, δεν νιώθω τίποτα πλέον, νιώθω ένα κενό. Είναι αυτή η κάρτα, είναι το ψυχρό κομμάτι, είναι το παγωμένο κομμάτι και βεβαίως είναι και η ηκεσία εδώ. Η ηκεσία σημαίνει γιατί να παρακαλάω να μου δώσεις κάτι τη στιγμή που το αξίζω, να σας το πω έτσι. Εδώ σημαίνει αξίζω εγώ και εδώ σημαίνει σε παρακαλάω να μου αναγνωρίσεις ότι αξίζω. Αξίζω την αγάπη σου, αξίζω σαν άνθρωπος, αξίζω σαν επαγγελματίας, αξίζω σαν αυτό, γιατί να παρακαλάω. Αυτό είναι λοιπόν για εσάς και είναι πολύ σημαντικό διότι και εδώ δείχνει μια δυσκολία όσον αφορά στο κομμάτι της ενέργειας και έλλειψη ίσως και πίστης και λίγο έλλειψη και εμπιστοσύνης γενικά στο σχέδιο της ζωής σας. Μιλάω για σχέδιο ζωής. Αν με ακούτε για πρώτη φορά, όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα σχέδιο ζωής. Κακά τα ψέματα. Δεν λέω ότι δεν έχουμε ελεύθερη βούληση. Ναι, οι επιλογές μας είναι η ελεύθερη βούληση. Αλλά αν το καλοσκεφτείτε, η ελεύθερη βούληση έχει περιορισμούς. Δεν το αναλύω περισσότερο για να μην μπερδευτούμε σε φιλοσοφικές αναζητήσεις τώρα. Το επόμενο είναι μία βασίλισσα, βέβαια. Είμαι η Βασίλισσα Ξυφών. Γιατί έχει βγει πάλι εδώ ένα ξύφος. Σου λέει πάρε τη ζωή με δύναμη. Είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα, υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει. Μπορεί να είστε και εσείς οι ίδιες ή και οι ίδιοι ακόμα. Διότι η δύναμη είναι γένους θηλυκού. Είπαμε τα ταρό, μιλάνε μέσα από απίστευτους συμβολισμούς. Και εδώ τι σημαίνει, δηλαδή, είναι πόσο αποφασισμένη, πόσο όμορφη βεβαίως, πόσο δυναμική, πόσο ισχυρή και πόσο μπροστά είναι να πάει. Δεν είναι επιθετική, προσέξτε, δεν είναι επιθετική. Η στάση της είναι λίγο περίεργη. Το χέρι που είναι προς τα κάτω, που είναι μια αναμονή, μια «ΟΚ, okay, περιμένω». Το σπαθί της που είναι έτσι, έτοιμο πόλεμο, έτσι. Και είναι μια στάση αποφασιστικότητας. Εδώ, αυτό για το οποίο μιλάει τώρα εδώ, είναι ότι και στο παρελθόν σας βεβαίως, κληθήκατε πολλές φορές να δείξετε αποφασιστικότητα. Ναι, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν καταστάσεις που σας τρώνε ενέργεια, αλλά χρειάζεται να δείξετε αποφασιστικότητα. Και εδώ βγαίνει ο τρελός μας, Νάτος. Και επειδή βγήκε δίπλα στον τρελό, είναι και μια τωρινή κατάσταση, πρόσφατη κατάσταση. Όπου έπρεπε εσείς για κάποιο τρόπο να δείξετε όλη αυτή την αποφασιστικότητα. Εδώ ο τρελός, πολύ όμορφος τρελός αυτός, με τα χρωματάκια του, με αυτά του, εξουσιάζεται από το πλανήτη Ουρανό, που ο Ουρανός σημαίνει ξαφνικά γεγονότα. Ο ουρανός σημαίνει ξαφνικές αλλαγές, οι οποίες πολλές φορές μπορεί να μην αρέσουν στους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, αν αλλάξετε εσείς, για να τραβήξω αυτή την κάρτα και θα το εξηγήσω για να δούμε και το τώρα, ναι. Αν αλλάξετε εσείς αυτή τη στιγμή, εδώ κοιτάξτε να δείτε. Εδώ δείχνει οικονομία, οικονομικά θέματα, μπορεί να δείχνει αποτυχία στα οικονομικά θέματα και δυσκολίες, όμως εδώ δείχνει ότι με μεθοδικότητα. Και δουλειά, πολλή δουλειά εδώ, δείχνει την πολλή δουλειά, έτσι. Κοιτάξτε, έχει να τα φτιάξει όλα αυτά, να τα φτιάξει. Ή έχει φτιάξει ή τα φτιάχνει. Εξαρτάται ο καθένας πώς το βλέπει και ποιο είναι το δικό του φίλτρο και κριτήριο. Αυτός εδώ δουλεύει όμως ακατάπαυστα. Άρα σημαίνει εδώ ότι χρειάζεται δουλειά πολύ, αποφασιστικότητα, ρίσκο και δουλειά πολύ για να αλλάξουν κάποια τα πράγματα. Αυτό είναι και μια κάρτα που δείχνει παρόν προς το μέλλον, έτσι. Είναι καλό το ρίξιμο μέχρι στιγμής. Δείχνει όμως τη γενικότερη δυσκολία και τις γενικότερες
τα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζετε εσείς. Το επόμενο τι έχουμε είναι ο διάβολος, εντάξει, και το διάβολος. Κοιτάξτε να δείτε. Πηγαίνει εδώ, αν παρατηρήσετε λίγο, πηγαίνει καλά. Δυσκολίες, καλά, καλά. Οκ, έχει μια δυσκολία. Δυσκολία, καλά, καλά, δυσκολία. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι η ζωή, το μήνυμα εδώ είναι ότι η ζωή σας έχει αναλλαγές. Διότι έτσι είναι η ζωή φτιαγμένη. Ο διάβολος τώρα σημαίνει ψυχική αντοχή, έχει κάποια θετικά η κάρτα. Γενικά αυτή η κάρτα δεν είναι από τις καλές. Όμως, τα θετικά της είναι η ψυχική αντοχή. Είναι από πίσω, κρύβεται ένας εγώ καιρός για κάποιο λόγο, ή οροσκόπος, ή ζώδιο, ή αν είστε εσείς. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες κάρτες εδώ πέρα, οι οποίες δηλώνουν και τα υπόλοιπα ζώδια, αλλά επειδή τώρα αυτή θέλω να εξηγήσω περισσότερο, σημαίνει τη φιλοδοξία. Έχει και αυτός εδώ πέρα το πεντάκτηνο. Είναι όρθιο ευτυχώς. Είπαμε, το κακό της μαγείας είναι, της μαύρης μαγείας είναι το ανάποδο, έτσι. Γιατί γεννάει ο άνθρωπος ανάποδο. Γιατί αυτό σημαίνει εδώ, να σας το δείξω. Εδώ το τρίγωνο αυτό, εδώ πάνω αυτό εδώ πέρα, το τριγωνάκι, είναι το κεφάλι του ανθρώπου. Τα χέρια που είναι σε έκταση και τα δύο πόδια. Εδώ είναι η ορθότητα. Πίσω το ανάποδο σημαίνει ο άνθρωπος ανάποδα, κρεμασμένος, είναι και η θυσία. Εδώ όμως ο διάβολος μπορεί να σημαίνει ψυχική αντοχή, φιλοδοξία, χρήμα, δύναμη, να πετύχω, επίτευξη στόχων, αλλά όμως προσέξτε, έχει και εμπόδια. Να έχει και εμπόδια. Η ζωή, καλός κακός, σε όλους μας στέλνει εμπόδια, φίλες και φίλοι. Δεν είναι για κακό, δεν είναι για να μας φέρει σε μια κατάσταση τραγική, αν και πολλές φορές μπορεί να βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση. Έρχεται η ζωή όμως, ναι, για να μας δείξει τις δυσκολίες. Εδώ ο τρελός αποκαλύπτει και είστε κατά κάποιο τρόπο θα λέγα τυχεροί και τυχερές, διότι ξέρετε λίγο πώς γίνεται το σχέδιο εδώ, πώς τοποθετείται όλο το σχέδιο, πώς προχωράει, έτσι. Και να το έχετε υπόψη σας και μπορεί να σας βοηθήσει αυτό. Για να δούμε όμως, γιατί μετά το διάβολο υπάρχουν και άλλα πράγματα. Και μετά διάβολο βεβαίως υπάρχει, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ είναι η φιλοδοξία όντως. Έχουμε 8 πεντάκτηνο το διάβολο, έχουμε και τον βασιλιά πεντάκτηνο που σημαίνει θέλω να πετύχω επαγγελματικά, οικονομικά, κοινωνικά και δεν είναι καλό. Και κακό συγγνώμη. Βέβαια, επειδή το είπα έτσι, σημαίνει ότι αυτός εδώ πέρα μπορεί να γίνει και πολύ PRGs, δηλαδή public relations, και πολύ έτσι μιλάει και να κάνει και αυτά, μόνο και μόνο ένα σκοπό, να πετύχει επαγγελματικά. Στη ζωή μας δυστυχώς, όπως και να το κάνουμε, χρειάζονται οι δημόσιες σχέσεις, ο δημοσιοσχετίστας που λένε, χρειάζεται η σωστή επικοινωνία και μπορεί να χρειαστούν και οι σωστές γνωριμίες. Λυπάμαι που το λέω, είναι η πικρή πραγματικότητα. Διότι ισχύει το ναι, ok, θα σε βοηθήσω, αλλά θα με βοηθήσεις. Γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται όμως και στην καθημερινότητά μας. Αυτό γίνεται σε πολλά πράγματα, έτσι. Η ζωή μας είναι ένας πώς θα το πω, λίγο μια ισορροπία σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Θα σου δώσω, αλλά θα μου δώσεις. Ναι, εντάξει, ok. Όμως έχει μια δύναμη εδώ, μια αισιοδοξία, μια σταθερότητα, έχει να κάνει μια οικονομική και επαγγελματική επιτυχία, έχει να κάνει μια άνοδο, διότι, ναι, κοιτάξτε να δείτε, μια εταιρεία, λέω ένα παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να ψάχνει έναν γενικό διευθυντή ή πρόεδρο ή δεν ξέρω τι. Υπάρχουν πολλά αξιόλογα έξω, ας το πούμε βιογραφικά και άνθρωποι, οι οποίοι έχουν ικανότητες. Μπορεί όμως, λέω, μπορεί, δεν το κάνουν όλες οι εταιρείες, απλά λέω, μπορεί να προτιμήσουν κάποιον τον οποίο το γνωρίζουν 2-3 άνθρωποι. Να πούνε και να με φέρουμε τον Κώστα, τον Γιώργο κτλ. Ή τη Μαρία, την Ελένη που τους ξέρουν κιόλας και έχουν εμπειρία. Μας είχε βοηθήσει και σε ένα άλλο project. Απλά λέω ένα παράδειγμα. Το ίδιο σημαίνει και με τις σχέσεις. Το ίδιο σημαίνει με όλα, παιδιά. Καλός ή κακός συμβαίνει. Πόσες φορές λέμε, OK, εντάξει, θα πάμε εκεί, αλλά πρώτου πάμε εκεί όμως, θα κατεβάσει τα σκουπίδια. Δεν είναι μία. Για να μην πω το άλλο, ξέρω με τη μαμά τώρα. Δηλαδή, ναι, μαμά, θα ακούσω τον κύριο Ακάζ να μου κάνει τον κύριο αυτό που λέει τα χαρτιά, αλλά δεν θα μιλήσεις όμως, εντάξει, γιατί θέλω να τον ακούσω. Δεν θα κάνεις φασαρία ή θα βάζεις τηλεόραση χαμηλά. Είναι ένα είδος συμβιβασμού κι αυτός. Είναι είδος βοήθειας, ας πούμε. Λοιπόν, έτσι πολύ, πολύ απλά. Αλλά είναι καλή κάρτα. Εντάξει. Και η επόμενη κάρτα είναι μία κάρτα ευλογίας. Λοιπόν, εδώ κλείνουμε με πολύ ωραίο τρόπο, δηλαδή που θέλει να δείξει ότι περνάς δυσκολίες, περνάς εναλλαγές, συναντάς εμπόδια, είναι και ο διαβολάκος, είναι και αυτά, είναι και το ένα, είναι και το άλλο, όμως πίστεψε στη ζωή.
Εδώ η εγκράτεια είναι ο προστάτης άγγελος, ένας άγγελος που είναι σε προστασία, είναι επίστευση στα μικρά θαύματα της ζωής. Μπορεί να ανακατευθεί η φωτιά. Κοιτάξτε να δείτε εδώ μια πολύ όμορφη. Είπαμε τα ταρό μιλάνε μέσα από συμβολισμούς. Μπορεί το νερό με τη φωτιά να ανακατευθεί έτσι? Ναι, μπορεί, φίλες και φίλοι, ναι μπορεί. Και ας μην το πιστεύετε. Διότι δείχνει ότι και να ανθίσει κιόλας, προσέξτε, γιατί και να ανθίσει εδώ πέρα και ένα βλασταράκι. Είναι δυνατόν. Κι όμως γίνεται. Αυτή η όμορφη εικόνα εδώ, με αυτή την όμορφη εδώ πέρα φιγούρα η οποία υπάρχει και με έναν πολύ όμορφο ήλιο που είναι εδώ πέρα ακριβώς στο μέτωπο, δείχνει την αντίληψη και τη θετική αντίληψη και ότι τα πράγματα στη ζωή μας πολλές φορές γίνονται, ναι, οπωσδήποτε γίνονται για έναν σκοπό, ο οποίος όμως δεν είναι για να μας τιμωρήσει, είναι για να έρθουν αλήθεια στην επιφάνεια και να τις μάθουμε και να προχωρήσουμε. Και επίσης δείχνει τη μεγάλη ευλογία που έχετε. Έχετε μεγάλη ευλογία. Ωραία. Λοιπόν, πολύ, πολύ δυνατό. Πάμε λοιπόν να μαζέψω εδώ τα χαρτιά αυτά εδώ και να πάμε στην τρίτη επιλογή. Έπεσε. Ποιος έπεσε? Αυτό είναι καλό, έπεσε. Το γεγονός ότι έπεσε και προς το τέλος και γύρισε και ανάποδα δείχνει ήδη αλλαγές. Ήδη οι αλλαγές που, προσέξτε, εσείς θα τις κάνετε αλλαγές, όχι τα ταρό. Εσείς θα ακολουθήσετε τη ζωή σας που θέλετε με τις επιλογές σας, αλλά δείχνει τη δύναμη. Και πάμε εδώ λοιπόν τώρα, φίλες και φίλοι. Εδώ αυτός ο τρελός, που είναι και το deck που επέλεξα και εγώ, να ανακατέψω. Είναι ωραίος τρελός. Αυτός ήταν το που είδαμε και το deck, το οποίο ήταν και ανάποδες όλες οι κάρτες. Ενώ αυτός ήταν, δεν το έκανε επίτηδες, παιδιά. Το έβγαλε κατευθείαν από το κουτί. Λοιπόν, και τα έβαλα εδώ. Λίγο ανακάτεψα μόνο, αλλά τα ανακάτεψα έτσι. Δεν έκανα δηλαδή έτσι και αυτά για να αλλάξει. Που είναι κόντρα στους ανέμους. Κόντρα εναντίον, κόντρα σε όλα τα πράγματα, όχι με άσχημο τρόπο, γιατί αυτός εδώ ο τρελός δεν σημαίνει ότι κάνει πόλεμο, προσέξτε. Αυτός εδώ ο τρελός σημαίνει ότι προχωράει και κάνει στη ζωή του τα πράγματα, ακόμα και όταν οι άλλοι του λένε μην τα κάνεις. Το σκυλί έχει να κάνει και με μία άλλη έννοια. Δεν είναι μόνο το σκυλί του, είναι και οι άλλοι άνθρωποι που γαυγίζουν ή που σε εμποδίζουν. Δηλαδή, προσέξτε τι φλασία μου έχει έρθει τώρα. Εδώ είναι οι υπόλοιποι άνθρωποι που λένε δεν μπορείς. Όχι, δεν θα το κάνεις, γιατί στο λέω εγώ. Και αυτός θα πάει και θα το κάνει. Γιατί έτσι ζούμε τη ζωή μας. Όχι ότι μας λένε οι άλλοι. Εγώ θα το κάνω. Εσύ λέγε ό,τι θέλεις. Και πόσο επαναστατικό είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα βέβαια παίζει ρόλο και τι ποιότητα σημαίνει θα το κάνω, αλλά το αφήνουμε αυτό. Εδώ, ποκεριά. Εντάξει. Μιλάμε φοβερό και αρχίζουμε και ξεκινάμε. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδο, ένατο, δέκατο, εντέκατο, και 12. 12 κάρτες βρίσκεται. Λοιπόν, τα μαζεύουμε. Ωραία. Παίρνω τα χαρτιά μου. Το βλέπετε. Θα πάρουμε τώρα τον τρελό μας. Παίρνουμε τον τρελό μας εδώ. Νάτος, ο τρελός. Το γυρίζουμε και το βάζουμε μέσα. Και εγώ αρχίζω τώρα και ανακατεύω. Για να δούμε τι θα μας πει. Εντάξει. Ουπς. Εδώ έχει βγει λοιπόν ένας ακόλουθος, βγήκε μόνο του, έτσι. Εντάξει. Βγήκε, θα δούμε που θα μπει, που σε ποια θέση. Έχει βγει ένας ακόλουθος ξυφών. Ο ακόλουθος ξυφών σημαίνει πρόσεξε τα κουτσομπολιά, πρόσεξε αυτά τα οποία σου ακούς και σου λένε, διότι όλα μπορεί να είναι και φήμες. Όμως το βασικό μήνυμα εδώ είναι άκου, δες και μετά αποφασίζεις. Έχει ένα θετικό αυτή η κάρτα που σημαίνει σπουδές. Σημαίνει ανώτερη γνώση. Σημαίνει μαθαίνω. Όσον αφορά για μένα, ναι, διότι αυτό το διάστημα εξειδικεύομαι στην ωραία αστρολογία. Ωραία, στην ωραία. Η ωραία αστρολογία είναι κάτι άλλο.
Λοιπόν, δεν λέω κάτι περισσότερο. Για μένα είπα εγώ τώρα, αλλά και για εσάς σημαίνει. Αλλά γενικά σημαίνει πρόσεξε λίγο το περιβάλλον σου, έτσι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Και ξεκινάμε. Εδώ. Να μην σου πω, το βάζω εδώ να φαίνονται. Εδώ. Εδώ λοιπόν. Εδώ. Είναι 1, 2, 3, 4, 5 και άλλο ένα 6. Λοιπόν. Ναι. 7, 8. Λοιπόν. Εδώ. 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 Εδώ και εδώ. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτή είναι τώρα η πορεία. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Τι έχει να μας πει εδώ. Δικαιοσύνη και κάρμα. Μάλιστα. Δίκαιοι άνθρωποι. Σας αρέσει η δικαιοσύνη. Σας αρέσουν πολύ να υπάρχει η ζυγαριά και η δικαιοσύνη. Και μάλιστα αναζητάτε και την καρμική δικαιοσύνη. Όχι μόνο τη δικαιοσύνη την κανονική, αλλά και την δικαιοσύνη, δηλαδή αν γίνει κάτι πολύ χοντρό στο πούμε, στη ζωή σας που έχετε γίνει και εσείς παρόντες και αυτά, μιλάτε στο σύμπαν και λέτε συγγνώμη, μόνο αυτό, όχι θέλω και εκείνο. Όμως, τι άλλο δείχνει. Δείχνει ότι είστε δίκαιοι άνθρωποι. Γενικά δείχνει ότι είμαστε δίκαιοι άνθρωποι. Ότι μπορούμε και καταφέρουμε και κρατάμε τις ισορροπίες της ζωής μας. Αλλά σημαίνει και γνώσεις εδώ, φίλες και φίλοι. Είναι ο αριθμός 11, σε αυτή εδώ πέρα την κάρτα, σε αυτά εδώ τα Bianco Nero. Η αποτύπωση είναι και οι γνώσεις. Εδώ και οι γνώσεις και η επικοινωνία και ο καλός ο λόγος, ο ορθός λόγος. Τα γράμματα, ο ορθός λόγος. Και ότι πάντα, πάντα στην επικοινωνία σας, στη σχέση σας, θέλετε να επικοινωνείτε με ένα είδος. Κρατάω λίγο και τις ισορροπίες. Δεν είναι πάντα απόλυτο αυτό, διότι δεν μπορούμε να κρατάμε πάντα τις ισορροπίες, αλλά έχει να κάνει και με τις ισορροπίες. Κυρίως ζώδιο ζυγός εδώ πέρα. Μπορεί η ζωή σας, μάλλον, να τα πηγαίνετε πολύ καλά με ζυγούς, ή να είστε και εσείς ζυγός, ή πολύ καλές σχέσεις γενικά με ζυγούς, ζώδιο ζυγό ή οροσκόπο ζυγό. Το επόμενο είναι μια βασίλισσα, μάλιστα. Έχει εδώ βγαίνει λίγο θηλυκό στοιχείο. Εδώ είναι μια βασίλισσα μπαστούνι. Εδώ είναι το παρελθόν. Σημαίνει έρωτες, σημαίνει πάθος. Σεξουαλική έλξη, ομορφιά, αλλά σημαίνει και πνευματικές αναζητήσεις. Αυτή εδώ πέρα η γατούλα σημαίνει και πνευματική αναζήτηση, αλλά επίσης σημαίνει και γυναίκες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη διέστηση και σας βοηθάνε. Μπορεί να είστε και εσείς οι ίδιες, οι φίλες, ή οτιδήποτε, ή οι μητέρες κτλ. Που λένε έχω μια διέστηση, αυτό προσεξέ το, αλλά σημαίνει και δύναμη και θέληση. Άτομα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη δύναμη και θέληση. Ο Λέων εδώ, είναι το ζώδιο Λέων που συμβολίζει αυτή η κάρτα, κυρίως, ο κυρίαρχος της κάρτας είναι ο Λέων, βέβαια, σημαίνει και τα υπόλοιπα ζώδια, και κρυός και τοξότες κτλ. Αλλά κυρίως το ζώδιο Λέων. Αλλιώς είναι ο Λέων, αλλιώς είναι η γατούλα, έτσι. Πράγμα που σημαίνει ότι εδώ σημαίνει και δύναμη, αλλά και ξέρω τι θα κάνω και πού θα πάω. Ωραία λοιπόν, πολύ καλό αυτό. Το επόμενο είναι, μάλιστα, το 5 πεντάκτινο. Σας αρέσει να δουλεύετε μόνοι σας. Έλατε, ναι. Δεν σας αρέσει να... Δηλαδή, ακόμα και σε μια εταιρεία να είστε, ας πούμε, ή και σε ένα... ή σας αρέσει να έχετε τη δική σας δουλειά, να είστε ανεξάρτητοι. Σε μια εταιρεία, αν είστε, σας αρέσει να έχετε ευχέρεια κινήσεων δικό σας, πρωτοβουλίες, πράγματα. Δηλαδή, να καθίσετε δικά σας πράγματα. Κάπως έτσι είναι. Αλλά το άλλο σημαίνει όμως βεβαίως ότι το 4 πεντάκτινο ότι θέλετε να χτίσετε τη δική σας, αν θέλετε, οικονομική κατάσταση, να είστε ανεξάρτητοι. Πέρα από αυτό όμως σημαίνει και οικονομική ασφάλεια, θέλετε οικονομική ασφάλεια. Πέρα από αυτό σημαίνει επίσης, διότι εδώ είναι ένας βασιλιάς, αν παρατηρήσετε ένας βασιλιάς, σημαίνει και γνώσεις και γνωριμίες. Σημαίνει και άνοιγμα, σημαίνει και προχωράω, σημαίνει και χτίζω πάνω σε γερές βάσεις. Και επίσης σημαίνει ότι για να έχω ψυχική ηρεμία, θέλω να έχω και μια οικονομική ασφάλεια. Δεν εννοώ για εκατομμύρια του κόσμου, εννοώ και μια οικονομική ασφάλεια. Οκ. Okay. Το επόμενο είναι το αστέρι. Αχ, το αστέρι λοιπόν. Το αστέρι. Τι σημαίνει το αστέρι. Το αστέρι είναι οι 7 πλειάδες. Εδώ πέρα υπάρχει ένα μεγάλο αστέρι, από πίσω είναι 7 μικρά αστεράκια. Είναι το ζώδιο του υδροχώου κυρίως εδώ. Αλλά αυτό το οποίο μας λέει είναι... Ναι. Γιατί το λέω τώρα αυτό. Το ζώδιο του υδροχώου. Υπάρχει μία συζήτηση γενικότερα για το αν η αστρολογία
Γενικά η αστρολογία ανήκει στο ζώδιο του υδροχώου. Κάποιοι έχουν άλλη άποψη. Τέλος πάντων, πάντως υπάρχει μια έντονη, ας το πούμε, κινητικότητα και συζήτηση ότι η αστρολογία γενικότερα έχει ζώδιο υδροχώος. Δεν θα σας πω αν είναι σωστό, λάθος ή όχι. Το λέω γενικά γιατί όμως. Διότι μέσα από αυτή την κάρτα σημαίνει κατεύθυνση. Μέσα από όλη αυτή την ιστορία, μέσα από όλο αυτό το κομμάτι σημαίνει ροή. Σημαίνει ευλογία, σημαίνει τύχη, σημαίνει προστασία, σημαίνει ανώτερες γνώσεις, διότι η αστρολογία χωρίζεται σε διάφορα επίπεδα. Μπορεί να έχει τις πολύ βασικές γνώσεις, την το ζώδιο, την αυτά, ο οροσκόπος κτλ. Μπορεί όμως να φτάσει και σε πολύ υψηλό επίπεδο γνώσεων. Ειδικά πιστεύω ότι η ωραία αστρολογία είναι ένα, και η καρμική αστρολογία είναι, και η δραγωνική αστρολογία είναι από τις πιο, για μένα, ανώτερες γνώσεις και πολλά πράγματα μπορείς να ανακαλύψεις, γι' αυτό το είπα. Δεν λέω να το κάνετε κι εσείς προς Θεού, αλλά σημαίνει όμως ότι αντιλαμβάνουμε πράγματα εδώ. Αντιλαμβάνουμε γενικότερα τι γίνεται στη ζωή, έτσι. Και είναι και η κατεύθυνση. Όλοι εσείς έχετε μία κατεύθυνση. Κάπου κάποιος κάτι από εκεί πάνω σας οδηγεί. Ανώτερη γνώση σημαίνει και επικοινωνία, αν θέλετε, του ενστίκτου μας, της διέστησής μας, με άλλες σφαίρες. Ναι, είναι και ένα επίπεδο medium εδώ, ας πούμε. Δεν είμαι medium, σας το λέω ξεκάθαρα αυτό. Μπορώ όμως μέσα από τα δικά μου κριτήρια και φίλτρα να αντιληφθώ, αν θέλετε, τις ενέργειες και τις, και τους αστρολογικούς χάρτες και τις αριθμολογικές και τους αριθμούς, τι λένε, τι θέλουν να πούνε και πού θέλουν κάπου κατά κάποιο τρόπο να μας οδηγήσουν. Αυτό εδώ, πολύ δυνατή κάρτα. Παρελθόν, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό χτίστηκε, με κάποιο τρόπο χτίστηκε σε εσάς. Το επόμενο είναι το 7 που είναι η προδοσία. Έχετε προδοθεί πολλές φορές. Άμα είναι να μετρήσω εγώ, από ό,τι θέλετε. Σχέσεις, φίλοι, φίλους, συγγενείς, γονείς ίσως, ναι, ανθρώπους. Ξέρετε, θα σας πω κάτι. Μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργο, μη με παρεξηγήσετε. Είπαμε, εδώ κάνουμε το ρίξιμο του τρελού, βγαίνουν πολλές αλήθειες. Ακόμα και ένας θάνατος δικού μας προσώπου είναι προδοσία, κατά κάποιο τρόπο. Σκεφτείτε το. Δεν θα πω περισσότερο γιατί δεν θέλω να ρίξω, να τη μαυρίσω λίγο την ενέργεια, να την κάνω στενάχωρη, αλλά ακόμα και αυτό, δηλαδή, είναι ένα είδος κατά κάποιο τρόπο προδοσίας. Όμως, σε κυριολεκτικό επίπεδο, είναι στο παρελθόν, σας έχουν, μας έχουν προδώσει. Παρόλο που εμείς μπορεί να ήμασταν μέσα στην τρελή χαρά και να δώσουμε και να προσφέρουμε και να κάνουμε, ναι, ισχύει. Εδώ είναι η κάρτα του προδότη, η κάρτα της προδοσίας. Άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν με πονηρό τρόπο, να μάθουν, να πάρουν από εσάς, να μάθουν πληροφορίες, να σας προσεγγίσουν, να δουν αν μπορούν να σας χειριστούν, να δουν αν μπορούν, αυτό ισχύει και σε θέματα σχέσεων, έτσι, να δουν μέχρι ποια είναι τα όρια σας, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν σημαίνει ότι τα γνωρίζετε. Απλά έχετε πολύ μεγάλη δύναμη, το γνωρίζετε, απλά το αφήσατε να εξελιχθεί, διότι έχετε μια ιδιότητα και την έχω αυτήν την ιδιότητα. Μ' αρέσει να αφήνω τους ανθρώπους, μπορεί να είναι να ανοιχθούν, να βγάλουν τον πραγματικό τους εαυτό και μετά βγαίνουν όλα τα χρώματα αυτού του ανθρώπου και το τι είναι. Είναι χειριστικός, χειριστική, είναι πονηρός, πονηρή, πηγαίνει με υστερόβολο τρόπο, θέλει να κάνει αυτό. Αλλά ναι, υπάρχει το κομμάτι της προδοσίας. Το επόμενο που βγαίνει είναι ένας ακόλουθος κούπα, που ακόλουθος κούπα εδώ είναι η τέχνη, είναι η εκεντρικότητα. Είναι καλλιτεχνία, ναι, σαν άνθρωπος εγώ είμαι πολύ καλλιτεχνική φύση, γιατί και τα ταρό είναι μια καλλιτεχνική φύση. Είναι μια τέχνη κιόλας. Θα μπορούσα να σας πω ότι απλά είναι περιγραφή κάποιων εικόνων να βγάλουμε ένα νόημα, έτσι. Πολύ απλά θα μπορούσα να πω αυτό. Οι ρόλοι, γιατί εδώ υπάρχουν ηθοποίοι, υπάρχουν ρόλοι, υπάρχουν χαρακτήρες, ας το πούμε, που παίζουν. Και ο ακόλουθος κούπα βεβαίως σημαίνει και αγάπη, σημαίνει καλοσύνη, σημαίνει ομορφιά, σημαίνει ψυχική ομορφιά κυρίως. Η οποία αυτή η ψυχική ομορφιά, εδώ είναι το μεγαλύτερο μάθημα του παρελθόντος, είναι ότι δεν χάσατε την ψυχή σας εξαιτίας της προδοσίας. Το επαναλαμβάνω. Δεν χάσατε την ψυχή σας, την κατεύθυνσή σας, την προστασία σας, την κατεύθυνσή σας, το σχέδιό σας εξαιτίας της προδοσίας κάποιων χαμηλών ενεργειών και ανθρώπων.
Γιατί καταλάβατε ότι το παιχνίδι της ζωής είναι αυτό για εσάς και είναι το κάρμα σας, είναι το σχέδιο ζωής, ναι, να σας προδίδουν άνθρωποι, αλλά να μην παθαίνετε τίποτα. Να μην σας επηρεάζει και να ξαναβρίσκετε τον εαυτό σας, να μην χάνετε τον εαυτό σας, γιατί ξέρετε κάποιοι άνθρωποι την προδοσία δεν την αντέχουν όλοι. Λέω τώρα προδοσία, έτσι. Και τρελαίνονται πραγματικά. Μιας και κάνουμε και το ρίξιμο του τρελού. Και παθαίνουν φρίκι. Και χάνουν την ψυχή τους και γίνονται οι ίδιοι και αυτοί χειριστικοί μετά. Ή προδίδουν και αυτοί. Γιατί είπαν, αφού με προδώσω, θα προδώσω κι εγώ. Το οποίο δεν είναι έτσι όμως. Το επόμενο είναι ο κόσμος όλος. Επιτυχία, δύναμη, γνώση, μαθήματα ζωής. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα εδώ. Ο κόσμος που έχει και κρόνιες ενέργειες έχει το εξής στοιχείο. Προσέξτε, διότι ο κόσμος δεν σημαίνει επιτυχία κτλ. Α, επιτυχία. Ναι, όχι, όχι, όχι. Έχει επιτυχία εφόσον μάθεις τα μαθήματά σου. Εφόσον τα μάθεις, γιατί εδώ είναι και τέσσερις ευαγγελιστές κιόλας, έτσι, που διδάσκουν το Ευαγγέλιο και λένε και τι κάνουν στην ουσία, μιλάνε για σχέδιο ζωής και μιλάνε και για δοκιμασίες, μιλάνε και για προκλήσεις και μιλάνε για πράγματα. Ακόμα και η ζωή του Ιησού, μια δοκιμασία είναι, μας έχει διδάξει πράγματα. Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι ο κόσμος όλος, σημαίνει επιτυχία, βγαίνεις έξω στον κόσμο, και εγώ έχω βγει έξω στον κόσμο μέσω από το κανάλι κτλ. Μιλάμε, κάνουμε, και εδώ δείχνει βεβαίως την επιτυχία, αλλά μέσα από δυσκολίες και προκλήσεις. Sorry που το λέω, αλλά να σας πω κάτι. Έχω σπουδάσει πολλά πράγματα. Έχω ασχοληθεί με πολλές μελέτες. Αστρολογικές μελέτες, χρόνια έτσι, όχι τώρα, και συνεχίζω και μαθαίνω και εξειδικεύω. Καρμική αστρολογία, κανονική αστρολογία, ωραία αστρολογία, δραγωνική αστρολογία κτλ. Σε επίπεδα αριθμολογίας. Έχω μάθει 3-4 διαφορετικά συστήματα αριθμολογίας, έτσι. Λοιπόν, ταρό. Ταρό, έχω μιλήσει με ανθρώπους, έχω μιλήσει με δασκάλους, έχω κάνει ενεργειακές θεραπείες, έχω ό,τι της Παναγιάς στα μάτια. Με κρυστάλλους, με αυτό, με γκεστάλτ, θέλετε, ό,τι γουστάρετε, ό,τι θέλετε. Quantum touch, ας πούμε, κβαντικό άγγιγμα, ενέργειες. Λοιπόν, όλα καταλήγουν σε ένα. Μαθήματα ζωής. Όλα, όλα. Διαφορετικές τέχνες, διαφορετικές θεραπευτικές τέχνες, όλα καταλήγουν σε ένα. Πάρτε και τη θρησκεία μας ακόμα. Βάλτε και τη χριστιανική θρησκεία. Βάλτε οποιαδήποτε θρησκεία. Όλα καταλήγουν σε ένα. Δοκιμασίες. Μαθήματα και δοκιμασίες. Σε αυτόν τον πλανήτη που ήρθαμε, και αυτό είναι μια τρελή διαπίστωση, έχουμε έρθει λοιπόν για να περάσει ο καθένας τα μαθήματά του. Άλλοι τα περνάνε με καλύτερους βαθμούς, άλλοι λίγο με λιγότερους. Άλλοι μένουν και χρειάζονται και άλλο χρόνο. Μαθήματα. Για να δούμε εδώ. Ιεραστές. Ιεραστές λοιπόν. Έρωτας, έρωτας εδώ. Αγάπη, έρωτας. Ερωτευτήκατε αρκετές φορές στη ζωή σας. Δεν έχει, μάλλον μπορεί να γίνει το εξής με σας. Ή ερωτευτήκατε 2 φορές στη ζωή σας, αλλά ήταν πολύ δυνατές και δεν χρειάζεστε κάτι άλλο. Έχετε καλυφθεί. Εντάξει, ή έχετε ερωτευτεί πολλές φορές στη ζωή σας. Είναι μια κάρτα όμως ομορφιάς, μια κάρτα δύναμης. Εδώ κρύβονται οι δίδυμοι από πίσω. Η κάρτα των διδύμων είναι εδώ. Είναι μια πολύ όμορφη κάρτα, μια πολύ δυνατή κάρτα. Αγάπη και τελικά αυτό που σας λέει ότι αυτό που μένει μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία είναι η αγάπη. Θα μπορούσα να πω είναι η αγάπη του κόσμου, η αγάπη του δικού μου κλειστού περιβάλλοντος, η αγάπη που έχουν σε μένα, η αγάπη σε εσάς, έτσι και τα λοιπά. Αυτή είναι μια κάρτα αγάπης, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα πάνω σε αυτό, διότι όταν μιλάμε για αγάπη, κάπου πρέπει τα λόγια μετά να μαζεύονται και να παραμένουν εκεί. Εγώ θα σας δείξω, διότι είναι για μένα προσωπικά, και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που επέλεξα και αυτό το deck, είναι από τις πιο όμορφες αποτυπώσεις αγάπης. Γιατί μπορεί να είναι μια οικογένεια, μπορεί να είναι. Αλλά μια από τις ομορφότερες αποτυπώσεις αγάπης σε αυτή την κάρτα. Εδώ, να το φέρω και πολύ κοντά, που είναι ο άντρας και η γυναίκα. Με τα σώματά τους ενωμένα, τις ψυχές τους ενωμένες. Η προσοχή που δίνει ο άντρας και η φροντίδα που δίνει ο άντρας. Γιατί και αυτό είναι ένδειξη έρωτα, έτσι. Έρωτας δεν είναι μόνο το σεξουαλικό κομμάτι. Είναι και αυτό, ναι, βεβαίως σημαντικό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μια πανέμορφη κάρτα για μένα. Λοιπόν, και δείχνει βέβαια και την ψυχή σας. Όπου η ψυχή σας είναι πανέμορφη. Και πάμε στο επόμενο που είναι... Ω, μάλιστα, τι έχουμε εδώ, κατακτήσεις, λοιπόν. Ο υπότης αυτός εδώ πέρα, μπαστούνι, είναι έτοιμος για νέα πράγματα και νέες περιπέτειες και νέες εμπειρίες.
είναι δυνατός, έχει πολύ δυνατή ενέργεια. Αυτό το μπαστούνι είναι μαγικό ραβδί. Ναι, σας το ξαναλέω. Αυτό το μπαστούνι είναι μαγικό ραβδί. Είναι μάγος, κατά κάποιο τρόπο. Όχι με την έννοια του μάγου που έχουμε στα ταρό, όχι με την έννοια που θεωρούμε εμείς το μάγο, αλλά σημαίνει όμως ότι έχει ένα αόρατο μαγικό ραβδάκι και μπορεί να μπει σε νέες εμπειρίες και να φέρει καινούργια πράγματα στη ζωή του. Έχει πολύ δύναμη. Εδώ έχουμε τον βασιλιά, λοιπόν, ένα βασιλιά ξυφών. Μάλιστα, ο βασιλιάς ξυφών σημαίνει ωριμότητα, εμπειρία, επικοινωνία, δύναμη, ικανότητα λόγου, αποφασιστικότητα. Δεν είναι επιθετικός, αν το δείτε το σπαθί του είναι προς τα κάτω που δείχνει όχι επιθετικότητα και κάθεται στο θρόνο του και ξέρει πολύ καλά τι θα κάνει και πού θα πάει. Πολύ δυνατές ενέργειες και το επόμενο είναι, εδώ βγαίνει λοιπόν ένας ακόλουθος ξυφών. Που ακόλουθος ξυφών, φίλες και φίλοι. Εδώ σημαίνει και γνώσεις, εδώ σημαίνει όμως ότι ξεκαθαρίζω ότι είναι αληθινό. Ποιος μου λέει αλήθεια, ποιος μου λέει ψέματα. Δεν μασάω και φυσικά εννοείται ότι σημαίνει και γνώση και ανώτερη γνώση και εδώ βγαίνει ο τρελός σχεδόν προς το τέλος. Τι δείχνει όμως, γιατί ο τρελός βγήκε εδώ και βέβαια έχει άλλη μια κάρτα εδώ, είναι η κάρτα του μέλλοντος που δείχνει, αλλά γιατί βγήκε εδώ, γιατί σημαίνει ότι είστε άνθρωποι με πολλές εμπειρίες. Εδώ δείχνει πολλές εμπειρίες, φίλες και φίλοι. Άνθρωποι με πολλές εμπειρίες, με πολλά πράγματα που έχουν κάνει στη ζωή τους, έτσι. Και σε θέματα έρωτα, και σε θέματα πάθους, και σε θέματα σεξουαλικότητας, και σε θέματα χρημάτων, και σε θέματα σπουδών, και σε θέματα πνευματικότητας, και σε θέματα να είστε άνθρωποι οι οποίοι γεμίσατε μέσα με δύναμη και αυτοπεποίθηση για να προχωρήσετε στη ζωή σας και να πείτε, ρε δεν πας στον κόρακα, να μην πω τίποτα άλλο, έτσι, να το πω έτσι και με στόμφο ας πούμε. Και δύναμη. Είναι ένα πολύ δυνατό deck, είναι ένα πολύ δυνατό ρίξιμο. Αν μη τι άλλο δείχνει εμπειρίες, δυνατότητες και η κάρτα του μέλλοντος είναι ο μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ο αριθμός 7. Ο αριθμός 7 μπορεί να σημαίνει επόμενες 7 εβδομάδες, επόμενοι 7 μήνες, μπορεί να σημαίνει και ο Ιούλιος. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Κάτι μπορεί να γίνει τον Ιούλιο, κάτι σημαντικό, έτσι. Το σημαντικό για τον καθένα εξαρτάται. Μπορεί να είναι μια νέα γνωριμή. Ένας νέος έρωτας. Μπορεί να είναι ξεκινάω πανεπιστήμιο, λέω τώρα έκανα τα χαρτιά μου, ή ξεκινάω ένα νέο σεμινάριο. Ιούλιος μπορεί να είναι βρίσκω μια νέα δουλειά, περνάω μια συνέντευξη. Πολλά πράγματα. Αλλά επειδή εδώ όμως βγήκε το άρμα, δείχνει αυτοπεποίθηση. Δείχνει ικανότητες επιλογής, δύο επιλογές, γιατί το άρμα στην ουσία τι δείχνει στη ζωή μας ότι έχουμε δύο επιλογές να κάνουμε. Δεξιά ή αριστερά θα πάμε, αλλά έχουμε αυτή τη δυνατότητα να επιλέξουμε. Γι' αυτό υπάρχει και το άσπρο και το μαύρο. Το λέω συμβολικά. Εννοείται το άρμα μπορεί να πάει και ευθεία, έτσι μπορεί να πάει και όπιστα σιγά σιγά, αλλά το λέμε γενικότερα. Όμως ο αναβάτης αυτός εδώ πέρα δείχνει και κάτι άλλο. Υπάρχει ο αριθμός 7. Ο αριθμός 7 σημαίνει αναλύω πρώτα. Εδώ είναι και το ζώδιο καρκίνος που υπάρχει, έτσι. Αναλύω πρώτα. Ξέρω ότι έχω ένα καβούκι σκληρό σαν του καρκίνου, σαν του καβουριού δηλαδή, το οποίο δεν σπάει εύκολα, διότι μπορώ να κουβαλήσω πράγματα, μπορώ να κουβαλήσω ευθύνες, γιατί αυτός εδώ πέρα το άρμα έχει ευθύνες. Αυτός εδώ ο αναβάτης έχει ευθύνη τι θα αποφασίσει, αλλά δεν έχει ακόμα αποφασίσει. Και ο αριθμός 7 σημαίνει αναλύω, αναλαμβάνω ευθύνες, έχω δύναμη και ξέρω πού θα πάω. Είναι κάρτα επιτυχίας, φίλες και φίλοι. Σε οποιοδήποτε τομέα. Έχετε τουλάχιστον αυτή τη δυνατότητα. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στο δικό τους χρόνο θα αποφασίσουν να πάνε εδώ. Στο δικό τους χρόνο θα αποφασίσουν να πάνε εδώ. Στο δικό τους χρόνο θα πούνε περιμένω ακόμα λίγο. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια κάρτα με πολύ δύναμη, με πολύ σθένος, πολύ αντοχή και φυσικά σημαίνει ότι είναι έχω και τη συναισθηματική ωριμότητα. Γιατί πολλές φορές παίρνουμε κάποιες αποφάσεις οι οποίες δεν είχαν συναισθηματική ωριμότητα. Ήταν λίγο παρορμητικές. Εδώ δεν δείχνει τέτοια παρόρμηση. Και καλό είναι να πηγαίνουμε παρορμητικά, αλλά κάποιες φορές καλό είναι να είμαστε και λίγο συγκρατημένοι. Εντάξει. Απίστευτο deck. Απίστευτα μηνύματα. Πολύ ωραία. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο deck λοιπόν είναι πολύ ιδιαίτερο. Είναι παλιό deck. Παλιό, εντάξει.
το design του, έτσι, δηλαδή ο σχεδιασμός του είναι παλιός. Λοιπόν, εδώ είναι ο τρελός μας, όμορφος, ωραίος, αέρας, ουρανός, τον βλέπετε και εδώ πέρα, το γράφει και εδώ, ουρανός λοιπόν, αρσενική ενέργεια, που σημαίνει και καινούργια πράγματα, έχει και μια αθωότητα βέβαια, γιατί για να ξεκινήσουμε και κάποια πράγματα έχουν ένα ρίσκο, μια αθωότητα, μια παιδικότητα, μια παρόρμηση, αλλά για πάμε να δούμε εδώ τώρα τι έχει να μας πει. Λοιπόν, για να δούμε φίλες και φίλοι, τι έχουμε τώρα εδώ να δούμε. Α, να το κάνουμε. Α, εδώ τώρα λίγο μου το χάλασε, γιατί από κάτω τα χαρτιά είναι λίγο... Λοιπόν, δεν πειράζει, θα επιλέξω έτσι, γιατί από κάτω είναι λίγο... Δεν είναι λία, όπως είναι αυτό εδώ. Έχουν ειδική επεξεργασία. Λοιπόν, δεν πειράζει όμως, μια χαρά. Ένα... Δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εδώ, για πάμε εδώ, εφτά, όχι εγώ θα κάνω, όπως θέλω εγώ θα το κάνω, οχτώ, μισό λεπτό. 8. Εδώ. 9. 10. 11. Και το τελευταίο εδώ. 12. Εντάξει. Για να δω μισό λεπτό. Μήπως έχω κάνει κανένα λάθος να είναι σωστά. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, τι έβγαλα ρε παιδιά, 1, 2, ο τρελός μας μπερδεύει εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, έλατε. Έλατε, μας μπέρδεψες. Α, βρε τρελέ, τι μας έχεις κάνει. Μας τρέλανε αυτός ο τρελός. Είδατε, ο κάθε τρελός έχει τη δική του ενέργεια. Μπαίνει μέσα εδώ και αρχίζει τώρα το ανακάτεμα. Να δούμε πού θα βγει. Ωραία. Καλό ανακατεματάκι. Και να αρχίσουμε να ξεκινάμε να δούμε την πορεία εδώ. Μισό λεπτό. Ωραία. Και ξεκινάμε. Πρώτη κάρτα. Sorry, απλά για να μην κολλήσει, γιατί έχουν κολλήσει εδώ, μου κολλάνε τώρα. Δεύτερη κάρτα, κολλάει αυτός ο τρελός. Τρίτη κάρτα, δεν πειράζει, είναι ωραία τα deck αυτό, τρίτη. Λοιπόν. Τέταρτη. Πέμπτη. Έκτη. 1, 2, 3, 4, 5. Οπα, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ρε παιδί μου, με μπερδεύει αυτός ο τρελός. Εδώ, στη συνέχεια, εδώ, 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 εδώ και εδώ. Εντάξει, μας δυσκόλεψες λίγο ρε φίλε, μας δυσκόλεψες εσύ. Άρε τρελέ μου, εσύ μας δυσκόλεψες. Και ξεκινάμε λοιπόν. Η πρώτη κάρτα είναι, μάλιστα, εδώ είναι το 4 κυπέλ. Το 4 κυπέλα κυρίως κυβερνάται από την κάρτα του καρκίνου, αυτή η κάρτα δηλαδή, έχει τον αριθμό 4 που περικλεί κατά κάποιο τρόπο, αλλά είναι λίγο περίεργη και στενάχωρη. Σημαίνει ότι μην κλείνεις γενικότερα, μην χάσεις τη συγκέντρωσή σου ή μην αφήσεις, μην αφήσεις την αντίληψή σου ή τη σκέψη σου να σε βγάλουν από τη διαδρομή σου, να σε βγάλουν από το δρόμο σου. Εδώ επίσης δείχνει και λίγο απομόνωση, δείχνει και λίγο, είμαι και λίγο στον κόσμο μου. Εδώ δείχνει, οκ, okay, εντάξει, και λίγο έχω μείνει και λίγο στο περιθώριο για κάποιο λόγο. Το επόμενο είναι, ναι, γιατί πολέμησες. Έχω μείνει στο περιθώριο γιατί πολέμησα. Έχω μείνει στο περιθώριο διότι ότι
τελικά δεν ξέρω αν έχω πλέον το κουράγιο να συνεχίσω. Έχω στεναχωρηθεί στο παρελθόν, αυτό σημαίνει έχω στεναχωρηθεί στο παρελθόν, έχουν γίνει πολλά πράγματα. Εδώ όμως δείχνει ότι είσαι πολεμιστής, πολεμίστρια, πολέμησες, κουράστηκες, έκανες, αλλά λες ρε παιδιά, κουράστηκα κι εγώ. Δεν έχω άλλη ενέργεια. Πόσο πια να πολεμάω, πόσο πια να κάνω. Είναι αυτό πολλές φορές που μου λέτε και μου γράφετε και καλά κάνετε και μου γράφετε και να μου συνεχίζετε να μου γράφετε. Έφτασα σε αυτή την ηλικία, κουράστηκα. Ή έφτασα αυτό, έγινε, κουράστηκα. Ή φίλους αυτά, σχέσεις αυτά, κουράστηκα. Σας κουράσαν οι άνθρωποι, ναι. Θα το συνεχίσουμε όμως. Και έρχεται εδώ μια βασίλισσα κυπέλου. Εδώ λοιπόν πάλι έχουμε τον αριθμό 4. Επικρατεί ο αριθμός 4. Το 4 σημαίνει και λίγο απομόνωση. Το 4 είναι ένα κλειστό νούμερο που κλείνει λίγο, αλλά αυτή η βασίλισσα κυπέλων έρχεται να σας πει ότι είστε μια θαυμάσια ψυχή, ένας θαυμάσιος άνθρωπος με απίστευτη καρδιά, με απίστευτη ψυχή, αλλά και με μεγάλη διέστηση και με πολύ μεγάλη ικανότητα να διαβάζετε τους ανθρώπους. Okay. Αυτό είναι πολύ καλό γενικά. Η επόμενη κάρτα είναι ο Ιεροφάντης. Εδώ είναι το ζώδιο του Ταύρου. Μπορεί να σημαίνει ένας γάμος. Σχέσεις, σοβαρές σχέσεις, ενδιαφέρεστε μόνο για σοβαρές σχέσεις. Αυτό που χρειάζεται να προσέχετε στη ζωή σας καμιά φορά είναι αυτό που έρχεται το απρόσμενο, το γρήγορο, αυτό το οποίο δεν περιμένετε. Ο Ιεροφάντης όμως πάντα φανερώνει την αλήθεια. Πάντα έρχεται να φανερώσει πράγματα και επίσης έχει να σας πει για την εμπιστοσύνη. Έχετε λίγο εμπιστοσύνη σε αυτό το οποίο γενικότερα γίνεται. Το επόμενο είναι πάλι 4 ξυφών, καλά είναι απίστευτο, έτσι, 3, 4, 4, 4 ξυφών, θεραπεία καθαρά, παιδιά. Εδώ σημαίνει πάρε το χρόνο σου που χρειάζεσαι για να θεραπευτείς, εντάξει, για να μπορέσεις να βρεις παρηγοριά, για να μπορέσεις μέσα σου να αντέξεις, να ισορροπήσεις, γιατί εδώ και το ζώδιο του ζυγού, να αντέξεις, να τα φέρεις σε μια ισορροπία οτιδήποτε και αν έχουν κάνει. Θέματα γάμου, θέματα σχέσεων, με ανθρώπους, καταστάσεις. Ο ίδιος ο εαυτός κάπου πρέπει λίγο να ισορροπήσει αυτή η κατάσταση. Πάρε το χρόνο σου. Μπορεί αυτό να είναι 4 εβδομάδες μέχρι και 4 μήνες. Κάποιο είδος, ας το πούμε, θεραπευτικής δυναμικής, ας το πούμε. Θα τα εξισορροπήσεις τα πράγματα. Εδώ είναι εγώ καιρός, το 2 πεντάκτινο. Σημαίνει ότι μπορώ να βρω την ισορροπία στη ζωή μου και να φέρω και επιτυχία. Το 2 πεντάκτινο σημαίνει αυτό ακριβώς, σημαίνει και μέσα από ανθρώπους και μέσα από συνεργασίες και μέσα από πράγματα μπορώ να προσαρμοσώ στο περιβάλλον και να φέρω και επιτυχία, αλλά να φέρω και, πώς το λένε, αλλά να φέρω και κατάσταση ισορροπία, εξισορρόπηση στη ζωή μου. Έχει βγει ζυγός που εξισορροπώ. Έχει βγει και το 2 εδώ πέρα που σημαίνει και αυτό εξισορροπώ. Σαν ένα μήνυμα, δηλαδή στο παρελθόν προσπαθήσατε να εξισορροπήσετε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σας και να τα φέρετε σε μια κατάσταση θετική και καλή. Πάλι βγαίνει εγώ καιρός εδώ. Αυτό εδώ πέρα το συμβολάκι είναι του εγώ καιρού. Βεβαίως είναι και τα υπόλοιπα ζώδια της γης, απλά το λέμε γενικά. Λοιπόν, εδώ σημαίνει ότι ανοίγομαι γενικότερα σε ανθρώπους, αλλά μπορώ να γίνω και ένας άνθρωπος εξειδικευμένος, κυρίως για επαγγελματικά μιλάει, αλλά θα μπορούσα να πω όμως ότι μιλάει επίσης και για το πώς μπορώ θετικά να επηρεάσω το γύρω-γύρω περιβάλλον μου. Τις σχέσεις μου, τους ανθρώπους, την επικοινωνία μου. Εδώ σημαίνει θετική παρέμβαση, μια θετική παρέμβαση και ανοίγομαι και κυρίως επικοινωνιακά κιόλας. Το επόμενο είναι, ναι, είναι το 8, είναι το 8 κούπα, κυρίως ηχθής εδώ κυβερνά αυτή η κάρτα, σημαίνει αλλαγή. Παίρνω αποφάσεις και δρώ με απόλυτη αυτοπεποίθηση. Έχω τη δύναμη να προχωρήσω και να μην με εμποδίσει τίποτα, μα τίποτα απολύτως. Προχωράω. Παρόλες τις αλλαγές που μπορεί να έρθουν, παρόλες τις δυσκολίες, εγώ έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα το κάνω μόνος μου. Εδώ λοιπόν βλέπουμε λίγο ότι υπάρχει ένα πλούσιο παρελθόν μέχρι στιγμής, γιατί δεν έχει βγει κάποιος τρελός, να δούμε που θα βγει, το οποίο δείχνει ότι έχετε περάσει μέσα από πολλά στάδια, από πολλά κύματα, από πάρα πολλές αναλλαγές. Δεν λέω ότι είναι κακό προς Θεού, καλό είναι, δείχνει όμως και αρκετή κούραση. Κούραση εδώ, καταφέρνεται, εξορροπείται, αλλά δείχνει και γενικότερα την κούραση και εδώ είναι και μια κάρτα που λίγο φεύγω, πάω μόνος μου, εντάξει, προχωράω μόνος μου. Η επόμενη κάρτα είναι ο Βασιλιάς Κούπα. Καλή κάρτα,
Μπορεί να έχετε κάποιον άνθρωπο που πάτε να συναντήσετε να σας βοηθήσει. Εδώ σημαίνει βοηθάω. Πέντε και εδώ, αριθμός πέντε κιόλας για να δούμε και τις αριθμολογικές συμφωνίες. Ενέργεια, η οποία μπορεί να δείξει μια κατάσταση. Επειδή έρχεται να συναντήσετε αυτό εδώ, θα σας πω, πάτε να το συναντήσετε, δείχνει υποστήριξη, μπορεί να σας υποστηρίξει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά λέει εδώ όμως, σαν μήνυμα, πρώτα θα στηρίξω τον εαυτό μου και μετά θα πάω να ζητήσω βοήθεια. Προσέξτε το, αυτό είναι σημαντικό σαν μήνυμα. Σοφία, δύναμη, μια ηρεμία, υπάρχει μια ηρεμία εδώ, ζώδια του νερού. Αλλά και γενναιοδορία. Για να πάμε στην επόμενη κάρτα. Ο κρεμασμένος. Θυσιάσατε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σας εσείς. Πολλά πράγματα. Προσπαθείτε βέβαια πάντα να δείτε και τη διαφορετικότητα του κόσμου, και εδώ έχει βγει ένα άλλο τρία, που σημαίνει και καλή, θέλετε και καλή επικοινωνία. Η θυσία όμως εδώ σημαίνει θυσιάζω τον χρόνο μου, θυσιάζω τον κόπο μου, θυσιάζω τον εαυτό μου. Κάτι θυσιάσατε εσείς στο παρελθόν. Κάτι έπρεπε να θυσιάσετε. Δηλαδή, επιλέξατε κάτι αντί για άλλο, κατά κάποιο τρόπο. Αυτό σας επηρέασε πάρα πολύ. Επηρέασε ακόμα και τον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα. Αυτό τώρα μπορεί να ήταν και θετικό, μπορεί να ήταν όμως και αρνητικό. Εξάρτητο, ο καθένας πώς το βλέπει. Ποσειδόνιες καθαρά ενέργειες και ο Ποσειδώνας στην αστρολογία πάντα το μήνυμα δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Εδώ δηλαδή μπορεί να αναζητούσατε, και βγαίνει αρκετό νερό εδώ, μπορεί να αναζητούσατε στη ζωή σας το συνέστημα, να ήταν λίγο καλυμμένο αυτό από τον άλλον άνθρωπο ή από τους άλλους ανθρώπους, να αναζητούσατε κάποια άλλα πράγματα, να ήταν τόσο ξεκάθαρο ή τόσο ξεκάθαρα, είτε σε θέμα συνεργασιών, πράγματα, κάπου σας δυσκόλεψε αυτό. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι ένας ακόλουθος πεντάκτημα, πάλι ο αριθμός 2. Εξισορροπήστε. Βρείτε την ισορροπία στη ζωή σας. Αυτό είναι το μήνυμα εδώ. Βεβαίως εννοείται ότι βάζω στόχους. Εδώ έχετε βάλει στόχους. Θέλετε να τους πετύχετε. Θα θυσιάσετε κάποια πράγματα για να τους πετύχετε. Όμως υπάρχουν και ευκαιρίες στη ζωή σας. Ο ακόλουθος πεντάκτημα από τις καλές κάρτες εδώ είναι και προσφορά. Μπορεί να σας προσφέρω μια εργασία, ένα άνοιγμα, μια προσφορά. Μπορεί να είναι προσφορά για να γνωριστούμε κιόλας. Δηλαδή, ανοιχτείτε σε αυτό το κομμάτι, γιατί μπορεί να είναι διαφορετικές οι απόψεις εδώ, αλλά κυρίως σημαίνει στο οικονομικό κομμάτι. Το 2 σημαίνει μέσα από ανθρώπους. Συνεργασία μέσα από ανθρώπους. Για να δούμε εδώ. Να, τόσο τρελός και εδώ. Σας βγήκε και αυτός προτελευταίος. Σημαίνει και εδώ άνθρωποι με πλούσια εμπειρία, άνθρωποι που περάσατε πολλές δοκιμασίες, άνθρωποι που συναισθηματικά δοκιμαστήκατε πολύ στη ζωή σας. Άνθρωποι οι οποίοι δυσκολευτήκατε αρκετά, περάσατε και καλά, αλλά περάσατε και αρκετές δυσκολίες. Και ο τρελός λοιπόν δείχνει ότι αυτή τη στιγμή εδώ, αυτό το οποίο επικρατεί, είναι η επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, η συγκέντρωση στους στόχους, ό,τι στόχους έχετε να βάλετε, και αυτό το οποίο έρχεται είναι ο μάγος. Ξεκινάω από την αρχή. Ναι, μόνος μου, μόνη μου. Μαθαίνω, γνωρίζω, έχω έμπνευση και μπορώ να κάνω ό,τι μου έχει έρθει στη φαντασία πραγματικότητα. Ο μάγος σημαίνει έχω τη δύναμη, την ενεργειακή κιόλας δύναμη, γιατί έχει και τον Ερμή εδώ που σημαίνει και επικοινωνία και ο λόγος, έτσι σημαίνει και ο λόγος και δυνατός Ερμής και λόγος και τα λοιπά και αέρας και επικοινωνία και με αέρα και τα αυτά, αλλά προσεξτε και το κόκκινο εδώ και το κόκκινο σημαίνει επίσης και Άρης. Άρης, δυνατός Άρης δηλαδή. Όμως το μήνυμα είναι ξεκινάω νέα πράγματα μέσα από τις δυνατότητες μου και αυτό το οποίο έχω ως όραμα για τη ζωή μου μπορώ να το κάνω πραγματικότητα. Ξέρω πώς θα το κάνω. Νέα ξεκινήματα, φίλες και φίλοι. Τα νέα ξεκινήματα, γιατί ο μάγος είναι μόνος του, σημαίνει ξεκινάω μόνος μου, μόνη μου, αντιλαμβάνομαι, αλλά έχω δύναμη και αυτό το που μου έρχεται στη φαντασία είναι ένα είδος manifestation, είναι ένα είδος, δεν ξέρω πώς πρέπει λίγο εσείς να δείτε λίγο και πώς μπορείτε λίγο να χειριστείτε, και το λέω με καλό τρόπο, την ενέργεια. Πάντα θετικά, πάντα στο φως, πάντα στην αγάπη μου, πάντα σε τίποτα μαύρα, έτσι, και αράχνα. Γιατί εκεί θα το πληρώσετε, γιατί είναι το κάρμα εδώ και όλα, θα το πληρώσετε, θα σας έρθει κατά κούτελα. Εννοώ δηλαδή κάποια θεραπευτικά ισοσχήματα, κάποιες ενέργειες, κάποια πράγματα. Εγώ λέω, θα το δείτε εσείς, να μην πω κάτι εγώ, για να μην δεν θέλω να το κατευθύνω, να το χειριστώ, μπορεί να είναι ενεργειακή ζωγραφική.
Μπορεί να είναι αυτογνωσία. Μπορεί να είναι ευρωγλωσσικός προγραμματισμός. Διάφορα πράγματα. Οπότε, φίλες και φίλοι, αν σας άρεσε, κάντε like, γράψτε από κάτω, γράψτε τα σχόλιά σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι, φυσικά εννοείται, πατήστε το καμπανάκι 2 φορές. Ξέρω, γίνομαι κουραστικός, αλλά έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να το πω, έτσι πρέπει να γίνει. Και σας ετοιμάζω πάλι κάτι φανταστικό για την επόμενη φορά, για το επόμενο θέμα. Μέχρι τότε να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια και να περνάτε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.